έχετε κατανοήσει αυτό που αποτέλεσε το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελληνισμού μέχρι και το τέλος της τουρκοκρατίας και ιδίως αυτό που αποκαλούμε κοσμόπολη. Γιατί για να μιλήσουμε για το νεοελληνικό κράτος πρέπει να μπορούμε να κάνουμε φορά, να πιστώνουμε τη διαφορά, να γνωρίζουμε τη διαφορά ώστε να είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι άλλαξε, από πού ερχόμαστε και πού καταλήγουμε. Ούτως ή άλλως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής ότι η ιστόρηση του έστω ελληνικού, του ελλαδικού χρόνου, της ελληνικής ιστορίας, δηλαδή μέσω του νεοελληνικού κράτους, ακόμα και στην περίοδο από την Επανάσταση μέχρι σήμερα, δεν εξαντλεί την ιστορία του έθνους, του ελληνισμού ή του ελληνικού κόσμου, διότι είναι εξαιρετικά ευρύτερος. Ακόμα και αν τον δούμε δηλαδή με την έννοια ενός κοινού λαού, είναι πολύ ευρύτερος και το νεοελληνικό κράτος δεν είναι παρά ένα κεφάλαιο, το οποίο κεφάλαιο ήταν μικρό κεφάλαιο στην δυναμική του ελληνικού κόσμου μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα και που στη συνέχεια κατάφερε να συμπυκνώσει την έννοια του ελληνικού κόσμου, δηλαδή να ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε τη διασπορά, να την εκφράζει ως πραγματικό γεγονός περίπου στην ολότητά του. Αυτό μας προκαλεί ακριβώς την ανάγκη να γνωρίζουμε για έναν επιπλέον λόγο, εάν αυτό συμβαίνει κατά τον τρόπο που συνέβη στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή η ιστορία του έθνους να είναι ουσιαστικά η ιστορία του κράτους, ενός εκάστου έθνους. Ή εδώ έχουμε μία ανατροπή αυτής της λογικής του πράγματος. Γι' αυτό και λέω ότι διευκρινίσαμε μάλλον εξής, ότι ο ελληνισμός μέχρι τον 19ο αιώνα, μέχρι για ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή που εμπεριέχεται στο νεοελληνικό κράτος, αλλά και ο ελληνισμός μέχρι το 1922, για αυτόν που δεν ενετάχθη στο νεοελληνικό κράτος, είναι μία άλλη ιστορία, η οποία συνεχίζει αδιατάρακτα σε όλα τα επίπεδα που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει, ας το πούμε σε εισαγωγικά, έναν λαό, που ο λαός αυτός δεν είναι ένας κοινός λαός όπως οποιοδήποτε άλλος, όχι γιατί έχει διαφορετικά αιματολογικά χαρακτηριστικά, είναι διαφορετικής φυλής, αλλά διότι ως λαός συγκροτήθηκε διαφορετικά στην ιστορία. Αυτό που μπορούμε να αποδώσουμε με αυτή την ιστορία είναι η ταυτολογία, δηλαδή ο ελληνικός κόσμος αποτελεί την ταυτολογία του ανθρωποκεντρικού κοσμοσύστηματος. Και τι εννοούμε, είπαμε, ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα, είναι η συγκρότηση ενός ολόκληρου κόσμου με όρους κοινωνιών εν ελευθερία που αντιτείνονται στη δεσποτεία, αυτό που οι αρχαίοι αποκαλούσαν βαρβάρους, βαρβαρότητα, και που ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι ένας διαφορετικός λαός, δεν είναι ένα έθνος που ολοκληρώνεται και στεγάζεται μέσα σε ένα κράτος όπως είναι στην εποχή μας, ούτε ένας λαός που κινείται με διαφορετικό, χωρίς να είναι έθνος, με διαφορετικό πρόσημο στην ιστορία, δηλαδή με τον δεσποτικό του ηγέτη. Πρόκειται για ένα έθνος που συγκροτείται με όρους κόσμοσυστήματος. Και
η διαφορά του έγκειται, η διαφορά δηλαδή η διαφοροποίησή του είναι έγκειται στην διαφοροποίηση του ανθρωποκεντρισμού του. Δηλαδή πώς εξελίσσεται ο κόσμος αυτός ως ολότητα που όπως είπαμε συγκροτείται με θεμελιώδεις κοινωνίες της πόλης στην εξελικτική του διαδρομή. Μπορεί να συγκροτείται και να ενσαρκώνει το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα, αλλά εξελίσσεται μαζί του. Το εξελίσσει και εξελίσσεται. Παραδείγματο, το εξελίσσει σημαίνει ότι το οδηγεί από την βρεφική του ηλικία στην ολοκλήρωσή του, από την κράτο-κεντρική εποχή, πόλης κράτη, στην οικουμενική εποχή, κοσμόπολη, οικουμενική κοσμόπολη, και που μέσα σε αυτό εξελίσσονται οι νοοτροπίες του, οι συμπεριφορές του, οι ιδεολογικές του σημαντικές, οι αντιλήψεις του για το τι περιέχει και πώς εκφράζεται πολιτικά και πολιτισμικά και πολιτικά ως συλλογικότητα, έτσι. Όλα αυτά συνεστικά εξελίσσονται και εάν θέλουμε να δούμε την μεγάλη αυτή εξέλιξη στις επιλέγοντας δύο μεγάλες εξάρσεις που συμπυκνώνουν, αν θέλετε, τη συμβολή του στον πολιτισμό. Είναι η περίοδος η κρατοκεντρική των πόλεων κρατών της λεγόμενης κλασικής εποχής και η περίοδος του Βυζαντίου που είναι η περίοδος της οικουμενικής ολοκλήρωσης. Η περίοδος αυτή της οικουμενικής ολοκλήρωσης είναι εκείνη η οποία συγχρόνως διαρριγνύει με τη δεσποτεία κάθε σχέση, ενώ εσωτερική σχέση, επικοινωνεί με τη δεσποτεία, αλλά διαρριγνύει την εσωτερική, αποκαθάρεται δηλαδή από κάθε στοιχείο έστω αναγωγή στη δεσποτεία, όπως ήταν η δουλεία, τελειώνει η δουλεία στο Βυζάντιο και συγχρόνως δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις μιας ολοκληρωμένης πολιτισμικά, ιδεολογικά, οικουμενικά πραγματικότητας, ανθρωπικής πραγματικότητας, κοινωνιών ελευθερία. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η νέα θρησκεία και ό,τι αυτή συνεπήγετο για τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου, γιατί δεν θα υπήρχε το Ισλάμ, δεν θα υπήρχε και δεν θα γινόταν λόγος για την εβραϊκή καταβολή τους, εάν δεν υπήρχε ο ελληνισμός και στη συνέχεια η νέα θρησκεία που υποκατέστησε την αρχαία, την Ολύμπια θρησκεία, ο χριστιανισμός, η ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού, η οποία παρόλο ότι μετακαινώθηκε στη συνέχεια σε πολλούς άλλους λαούς, αυτό όμως δεν είχε τις ίδιες επιπτώσεις εκεί που είχε στον ελληνικό κόσμο, γιατί κάθε θρησκεία παίρνει τα χαρακτηριστικά των κοινωνιών με τις οποίες, στις οποίες εγκαθίσταται. Γι' αυτό και έχουμε τη δεσποτική πρόσληψη του θείου, τη δεσποτική οργάνωση της Εκκλησίας, φεουδαλικού τύπου δηλαδή στη Δύση, ενώ έχει πάρα πολλές πολιτισμικές παραστάσεις ελληνικού χαρακτήρα που τις μεταφέρει, αλλά είναι εκείνες που είτε προσαρμόζονται είτε δεν έχουν καμία απολύτως... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν έχουν απολύτως καμία σχέση στη συνέχεια παρά μόνο αναγωγές στην ελληνική τους καταγωγή, διότι προσαρμόζονται. Ακριβώς αυτή λοιπόν η πραγματικότητα του Βυζαντίου είναι εκείνη η οποία, με την οποία εισέρχεται ο ελληνικός κόσμος στην τουρκοκρατία. Γι' αυτό και στην τουρκοκρατία στα κοινά δεν υπάρχουν, δηλαδή εκεί που υπάρχει και αναπτύσσει τη δράση του ελληνικός κόσμος, δεν υπάρχει δουλεία. Υπάρχει όμως κάτι πολύ σημαντικό που επισημάναμε, η δημοκρατική εφαρμογή, όπως και στο Βυζάντιο και στην προηγούμενη οικουμένη, στο οικονομικό σύστημα. Η
κοσμόπολη είναι το κράτος της οικουμένης που περιλαμβάνει αφενός την δική του κοσμοσυστημική, θα έλεγα, πολιτεία, που είναι η κεντρική πολιτεία, τη συμπυκνώνει δηλαδή η βασιλεύουσα πόλη και τις επιμέρους πόλεις, δηλαδή οι πρώην πόλεις κράτη γίνονται τώρα εσωτερικά στοιχεία με τις ίδιες ουσιαστικά αρμοδιότητες και με προσθήκη αρμοδιοτήτων που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή τους στη συνολική κοσμοπολιτεία. Αυτό λοιπόν το σύστημα, αυτό το είδος του κράτους που σήμερα δεν υπάρχει και γι' αυτό τον μεθαρμόζουν για να το υποβιβάσουν σε αυτοκρατορία, αυτό το σύστημα λοιπόν είναι εκείνο το οποίο έρχονται οι Έλληνες τουρκοκρατίας να επεξεργαστούν με μία βεβαίως προσθήκη, την προσθήκη της μεγάλης κλίμακας που κινητοποίησε το Βυζάντιο και που τι δηλώνει, ότι παντού οι πόλεις θα έχουν δημοκρατία, από τη μια είναι αυτό, και από την άλλη ότι το κεντρικό πολιτιακό σύστημα, που θα είναι και αυτό δημοκρατικά υποστασιοποιημένο, θα έχει ως κοινωνία εταίρο στην πολιτεία, άρα δήμο, το σύνολο της κοινωνίας της επικράτειας. Δεν ξέρω αν το συλλαμβάνουμε αυτό ως ένα κράτος που δεν έχει να κάνει με κανένα άλλο κράτος της ιστορίας. Κύριε Κοντογιώργη, παρακαλώ. Μπορώ να θέσω ερωτήσεις. Ναι. Με ακούσατε? Βεβαίως. Αν όσο τα προηγούμενα είπατε να ρωτάμε. Βεβαίως. Μπορεί βέβαια να απαντηθούν στην πορεία, αλλά αν μπορώ, ένα σημείο είναι, είχα χάσει το προηγούμενο διότι δεν μπορούσα να συνδεθώ. Ίσως έχετε μιλήσει λοιπόν γι' αυτό. Ένα θεματάκι είναι, συνδέσατε την τέχνη με τον ελληνισμό, εικονογραφία μάλλον και ελληνισμό. Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει για την τέχνη και τη σχέση της με τον ελληνισμό και πώς συνεισέφερε στο αίσθημα του έθνους. Ένα είναι αυτό. Να συνεχίσω. Βεβαίως. Άλλο πραγματάκι είναι 5 επίπεδα ελευθερίας. Εθνική, ατομική, κοινωνική, οικονομική. Ποια είναι τα 5 επίπεδα ελευθερίας? Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Ωραία. Προφανώς ήδη τα έχουμε πει. Εγώ σας λέω, έχασα ένα μάθος. Πειράζει, θα το επαναλάβουμε. Δεν είναι κακό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πώς, με ποια δράση, με ποια λειτουργία, με ποια οικονομική αρχή ελέγχονται τα πράγματα ενώ δεν υπάρχει σχέση εργασίας κεφαλαίου. Φαντάζομαι και αυτό θα το πείτε στη συνέχεια. Επίσης, στην πρόταση του Ρήγα, εκεί δώσατε τα 5 επίπεδα ελευθερίας, έτσι δεν είναι? Ναι. Όλη η εκκαταγωγή, πολιτισμικής καταγωγής, Έλληνες. Ναι, περισσότερη διευκρίνηση σε αυτό. Ύστερα, η ταυτότητα προϋποθέτει αυθυπαρξία. Πώς το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται αυθυπαρξία και ταυτότητα? Πώς συνδέεται δε και καλά η ταυτότητα με την ελευθερία, αφού και από μόνη της η λέξη ταυτότητα σημαίνει ανελευθερία? Συγγνώμη κιόλας. Τι σημαίνει, δεν σας άκουσα. Ανελευθερία μάλλον. Εντάξει, εννοώ
Έτσι, προφανώς υπάρχει μια προσέγγιση από εσάς που δεν δηλώνει αυτό. Θα το πούμε. Δηλαδή, γιατί πρέπει να έχω ταυτότητα για να είμαι, να είμαι αυθύπαρκτη, αυθύπαρκτος. Ύστερα, στο υποσυνείδητο, λοιπόν, η πολιτισμική, δεν ξέρω, κατεύθυνση. Το θέμα είναι, άμα είναι στο υποσυνείδητο και δεν είναι στο συνειδητό, πώς είναι δυνατόν να φτάσει να είναι, να γίνει και κοινωνική ελευθερία. Άμα δηλαδή δεν είμαι ως άτομο ελεύθερο, συνειδητοποιημένο, πώς θα μπορέσω να φτάσω στην κοινωνική ελευθερία, πώς θα συνεισφέρω στην κοινωνική ελευθερία, που ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά ειδικά στις μέρες μας, πώς μπορεί να δομηθεί κοινωνική ελευθερία, αφού η ατομική, που, αυτό που το λέμε ελευθερία, μάλλον έρχεται σε, όχι μόνο σε αντιδιαστολή, αλλά και σε αντίπραξη, πώς το λένε. Ύστερα, στο Βυζάντιο, Δήμος και Σύγκλητος, θεματοφύλακες της ένομης τάξης και ο βασιλιάς ένομη επιστασία. Αφού ήταν έτσι, πώς γίνονταν, πώς καθαριζόταν ένας μετά τον άλλον για να σταθεί η ένομη τάξη η δήθεν και να υπάρξει και βασιλιάς που θα την εποπτεύει την ένομη τάξη. Όλα αυτά είναι ερωτήματα. Προφανώς έχετε απαντήσεις. Όσο πιο συνεπτυγμένες θα με βοηθήσει να μην μπερδεύομαι. Παρακαλώ, βεβαίως. Δεν είναι κακό που θέτετε τα ερωτήματα, αντιθέτως, γιατί σκοπός δεν είναι να καλύψουμε μία ύλη, αλλά να κατανοήσουμε αυτά τα οποία γύρουμε ως ζητήματα που ουσιαστικά εγείρει μέσω του ελληνισμού η ανθρώπινη σκέψη. Γιατί όπως σας έχω πει, η σημασία του ελληνικού κόσμου έγκυται στο ότι ανέπτυξε μία πλήρη διαδρομή, εξελικτική διαδρομή, στο επίπεδο των ανθρωποκεντρικών κοινωνιών. Δηλαδή, ως ένα ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα, ξεκίνησε από το σημείο μηδέν και εξελίχθηκε και μπορούμε, εάν τον ανασυγκροτήσουμε ως κοσμοσύστημα, να τον παρακολουθήσουμε στην εξέλιξή του, να αποτυπώσουμε την εξέλιξή του αυτή, τα στάδια του και να έχουμε αυτό που αποτελεί το σημείο διαφοράς μεταξύ αυτού που είναι ιδεολογία αλλά το επενδύουν με την έννοια της επιστήμης για να γίνει πιστευτό ό,τι γίνεται σήμερα, με την επιστήμη στο κοινωνικό πεδίο που είναι πλήρως άγνωστη στην εποχή μας. Και ήταν άγνωστη. Δεν σας ακούω. Πατήστε το, μάλλον το κάτι γίνεται, δεν σας ακούω. Θέλετε να μου πείτε για το τέχνη και ελληνισμός, εικονογραφία και ελληνισμός. Θα έρθω, μην ανησυχείτε. Κάνω μια εισαγωγή για να πω ότι αυτό που εισφέρει ο ελληνισμός και που μας καλεί εμάς να στοχαστούμε, δεν είναι να επιστρέψουμε σε αυτόν, αλλά να αντλήσουμε από εκεί τα στοιχεία της γνώσης για να κατανοήσουμε και το παρελθόν βεβαίως, και το παρόν και το μέλλον. Για να μπορούμε να σταθμίσουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, συγχρόνως να δούμε γιατί εξελίχθηκε έτσι ο ελληνικός κόσμος από την Επανάσταση και μετά, επειδή είναι το αντικείμενο της ύλης που διδάσκουμε εδώ, έτσι δεν είναι. Αλλά να δούμε και να σταθμίσουμε σε τι μας ωφελεί αυτό για το σήμερα. Και σας έδωσα ένα παράδειγμα νομίζω στην αρχή, αν θυμάμαι, ότι σήμερα εάν θέλουμε να ορίσουμε τον άνθρωπο, δηλαδή το αντίστοιχο για τις κοινωνίες είναι ως εάν θέλουμε να ορίσουμε τον άνθρωπο και περιγράφουμε τον εαυτό μας. Οπότε οτιδήποτε διαφέρει από τον εαυτό μας είναι λιγότερο άνθρωπος από εμάς. Ο ελληνισμός μας επιτρέπει ακριβώς
να αντλήσουμε τα στοιχεία της επιστήμης για τις κοινωνίες. Ποια είναι αυτά? Οι έννοιες. Η τυπολογία των εννοιών, δηλαδή κάθε έννοια που αντιστοιχεί και με ποια άλλη συνυπάρχει. Μπορούμε να μιλήσουμε, παραδείγματος χάρη, για δημοκρατία με ατομική ελευθερία ή πρέπει να δούμε άλλου είδους ελευθερία, άλλα πεδία της ελευθερίας με τη δημοκρατία. Να σταθμίσουμε το σήμερα, σε ποια εποχή ανήκει στην εξέλιξη την ανθρωποκεντρική. Δηλαδή, τις κοινωνίες εν ελευθερία. Είναι αυτό που μας λένε το καταστάλαγμα της εξέλιξης στην κοσμοϊστορία ή μήπως είναι κάτι άλλο, το πρώιμο στάδιο. Αυτό, ξέρετε γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ, είναι δύο οι λόγοι που μας βοηθάει ο ελληνικός κόσμος, αυτή η ανασυγκρότησή του με όρους κοσμοσυστήματος για να το κατανοήσουμε αυτό, για να δούμε δηλαδή αυτή την συμβολή του ελληνικού κόσμου και την ερώτηση. Το ένα είναι, σας είπα, ότι μας δίνει τη γεωλογία. Δηλαδή, έννοιες, τυπολογία, βιολογία της εξέλιξης και συγχρόνως τη μέθοδο για να δούμε πώς αυτό που ίσχυσε για τη μικρή κλίμακα εφαρμόζεται στη μεγάλη κλίμακα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για να μιλήσουμε για δημοκρατία, δεν θα πούμε ότι πρέπει να πάμε πάλι στην πόλη, αλλά να αντλήσουμε από την πόλη τις αρχές της δημοκρατίας και να δούμε σε ποια εποχή ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της πόλης, γιατί η πόλη ήταν πιο μικρή προηγουμένως, αλλά μόνο όταν μεγάλωσε η πόλη έγινε δημοκρατία. Και να διαρωτηθούμε γιατί δεν υπάρχει σήμερα. Μην ξεχνάμε όμως ότι μιλάμε εδώ και 200 χρόνια. Οπότε είναι σαφή τα της πόλης. Αυτό αφορά, προσέξτε, αυτό αφορά την ελληνική περίπτωση, τα 200 χρόνια. Ο ελληνικός κόσμος όμως στην ανασυγκρότησή του ως ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα που το οδηγεί στην κοσμοϊστορία, είναι αυτόνομο στοιχείο της προσέγγισής μας σε σχέση με το νεοελληνικό κράτος που ενδιαφέρει την εξέλιξη του ελληνικού κόσμου. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο το οποίο μας επιτρέπει να μιλήσουμε για τη μοναδικότητα αυτής της περίπτωσης του ελληνικού κόσμου, που μας προσφέρει δηλαδή τα στοιχεία της επιστήμης, είναι το γεγονός ότι το δρόμο προς την εωτερικότητα τον κατέλαβε στο τέλος η Δύση και αποδόμησε και τον ιστορικό ελληνικό κόσμο, τις πραγματικότητές του, άρα τον ελληνικό δρόμο και τις έννοιες τις οποίες παρέλαβε από τον ελληνικό κόσμο. Είναι οι δύο μεγάλες ρήξεις που σας μίλησα, που πραγματοποίησε η απολυταρχία στην κορύφωσή της, το 18ο-19ο αιώνα, και συγχρόνως οι άνθρωποι του διαφωτισμού μέσα στην απολυταρχία που ήθελαν να δημιουργήσουν το κράτος της επόμενης μετά την απολυταρχία περίοδου, δηλαδή το σημερινό πολιτικό σύστημα της απόλυτης αιρετής μοναρχίας. Για να έρθουμε λοιπόν μέσα σε αυτό το κλίμα στα ερωτήματά σας. Πρώτα-πρώτα σε σχέση με την τέχνη. Εάν παρατηρήσετε τις μεγάλες στιγμές της ελληνικής τέχνης, θα διαπιστώσουμε όλοι δηλαδή, ότι ανταποκρίνεται στις φάσεις του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος όπως αυτό εξελίχθηκε. Παραδείγματος χάρη, αυτό που λέγεται κυκλαδική τέχνη. Τι είναι η κυκλαδική και προηγουμένως η κριτική τέχνη, η μινωική τέχνη. Πώς διαφοροποιείται από την επόμενη περίοδο και ιδίως από την κλασική τέχνη. Τι έρχεται να αποδώσει η κλασική τέχνη με το άγαλμα, τη ζωγραφική που δεν διεσώθησαν πολλά πράγματα δυστυχώς, με την αρχιτεκτονική, ακόμα και με τα ταφικά μνημεία. Είναι το ίδιο το ταφικό μνημείο των Μυκηναίων με το ταφικό μνημείο των κλασικών χρόνων ή των ελληνιστικών χρόνων, των Μακεδόνων, παραδείγματος χάρη. Γιατί στην Μακεδονία έχουμε αυτά τα μεγαλειώδη για τις συνθήκες της εποχής ταφικά μνημεία και δεν τα συναντάμε στην πόλη της Αθήνας?
Άρα παραπέμπουν σε μια άλλη κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα. Θα σας έλεγα δε να προσέξετε κάτι που μπορεί κανείς να δει, να συνθέσει την έννοια της συνέχειας στη λογική των ανθρώπων στο επίπεδο της αναπαράστασης που προκύπτει μέσα από την τέχνη. Εάν πάτε στα επισκεφτείτε την ταφικά μνημεία της Μακεδονίας, στα Λευκάδια παραδείγματος χάρη, θα διαπιστώσετε ότι περίπου αποδίδουν τη λογική του τέμπλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δηλαδή... Μόνο που δεν έχει Αγίους, έχει τις πύλες, έχει την απεικόνηση διαφόρων είτε θεοτήτων είτε παραστάσεων της οικογένειας και αριστερά το τιμόμενο πρόσωπο στη ζωγραφική απεικόνηση. Όχι γιατί αντέγραψαν το τέμπλο, αλλά η λογική είναι μια υπόθεση που φέρνει μαζί της έναν πολιτισμό ο οποίος όταν έρχεται η στιγμή και ζητείται να αναπαραστήσει κάτι, να αποδώσει κάτι, βγάζει την κληρονομιά και επομένως την λανθάνουσα, υποσυνείδητη, αν θέλετε, λογική του πράγματος. Να πάρουμε παραδείγματα πολύ ενδιαφέροντα. Η κλασική τέχνη, στο επίπεδο της αναπαράστασης του ανθρώπου ή του θείου, σε σχέση με την βυζαντινή τέχνη, η αναπαράσταση πάλι του καθημερινού ανθρώπου ή του θείου, ποια είναι η διαφορά? Το άγαλμα θα αποδώσει το ωραίον, πράγμα που δεν θα μας το δώσει η κυκλαδική τέχνη, θα το δώσει με άλλον τρόπο. Θα το δώσει με έναν περίπου φυσιοκρατικό τρόπο το ωραίο αυτό. Όταν ερχόμαστε όμως στη βυζαντινή τέχνη, διαπιστώνουμε ότι επικρατεί η πλήρης αφαίρεση. Πρώτα-πρώτα αντικαθίσταται το άγαλμα που είναι... Πολύ ευγενικό μου ακούγεται αυτό πάντως. Τι εννοείται ευγενικό? Η αφαίρεση είναι μία έννοια καλλιτεχνική όντως και διανοητική βεβαίως. Αλλά το να βγάζουμε έξω τις ανθρώπινες εκδηλώσεις στην περίπτωση της εικονογραφίας δεν είναι έννοια, δεν είναι υπηρετώ μία έννοια σαν άνθρωπος, αλλά σαν άνθρωπος υποταγμένος. Για ποια τέχνη μιλά τη βυζαντινή? Ναι, γιατί νομίζω ότι την προηγούμενη φορά συνδέσατε την βυζαντινή τέχνη, την εικονογραφία με τον ελληνισμό. Λάθος άκουσα. Όχι. Η βυζαντινή τέχνη είναι η συνέχεια της ελληνιστικής και δι' της αλεξανδρινής τέχνης, που όμως αποδίδει άλλες έννοιες και κυρίως οδηγείται σε μία αφαίρεση η οποία περιέχει το στοιχείο, το έχω ορίσει ως φιλοσοφούσα τέχνη. Να κάνουμε μία αφαίρεση, προσέξτε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε μία μορφή τέχνης, όπως και οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να το αφαιρέσουμε από τον χώρο και τη λειτουργία που καλείται να παίξει στη συγκεκριμένη στιγμή. Παραδείγματος χάρη, να δούμε την εικόνα της κίνησης της Θεοτόκου όχι ως ένα θρησκευτικό γεγονός το οποίο θα προσκυνήσουμε και θα το θεωρήσουμε ότι είναι μέρος της θρησκείας μας, αλλά κατά τον ίδιο τρόπο που θα δούμε το άγαλμα του Δία ή του Ποσειδώνα στην αρχαιότητα ή του Ερμή. Δηλαδή ως ένα έργο τέχνης χωρίς αναφορά, αναγωγή σε αυτό που σήμαινε για τον τότε άνθρωπο. Τότε θα διαπιστώσουμε λοιπόν ότι ο Θεός καταρχάς και στη μία και στην άλλη περίπτωση και στη χριστιανική και στην Ολύμπια θρησκεία είναι ανθρωπομορφικός. Έχει σημασία αυτό να το προσέξουμε. Ο ανθρωπομορφισμός είναι
το διαφοροποιώ στοιχείο της προσέγγισης του θείου σε μια ανθρωποκεντρική έναντι μιας δεσποτικής κοινωνίας. Στις δεσποτικές κοινωνίες της Ασίας, παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε με ανθρώπινη μορφή αποδώσει το θείο, γι' αυτό και έχουμε τον εμφύλιο στο Βυζάντιο για τις εικόνες. Με μόνη τη διαφορά είναι ο Βούδας που απέκτησε όμως μορφή μέσω των επιρροών του ελληνικού κόσμου στην Ινδία. Το Βυζάντιο, ωστόσο, στο Βυζάντιο έχουμε στην εικονογραφία, τη Βυζαντινή, έχουμε σκηνές κολάσεως. Εδώ δεν πρόκειται για αφαίρεση, συγγνώμη. Βεβαίως έχουμε. Έχουμε... Αυτή δεν είναι αφαίρεση, είναι πρόσθεση και μάλιστα για στο φύγμα. Προσέξτε, δεν ήταν και γι' αυτό δεν μιλήσαμε για την εξέλιξη του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός στην ελληνική του εκδοχή ξεκίνησε αλλιώς και κατέληξε αλλιώς. Δεν έπαψε όμως ποτέ να είναι μέρος μιας ανθρωποκεντρικής πραγματικότητας, παρόλο ότι σε επίπεδο δόγματος έγινε προσπάθεια να εισαχθούν στοιχεία τα οποία είχαν επιρροές ασιατικής, δηλαδή της εβραϊκής αναγωγής του. Αυτό όμως δεν ανέρεσε το γεγονός ότι στο δογματικό επίπεδο, στο επίπεδο κυρίως της καθημέραν αντίληψης και βίωσης του θρησκεύεσθε, όπως και στην οργάνωση της ίδιας της Εκκλησίας, αναπάγει αυστηρά, το λένε ήδη οι Οικουμενικές Σύνοδοι, το λέει ο Φώτιος, την ελληνική πραγματικότητα. Ήθιστε, λέει, στα πολιτικά, στην οργάνωση δηλαδή της Εκκλησίας, να ακολουθούνται τα πολιτικά της πολιτείας. Να οργανώνεται δηλαδή με πρόσημο την πόλη και να είναι Εκκλησία του Δήμου των Πιστών. Άρα να διοικείται ουσιαστικά από τον ίδιο το Δήμο. Πράγμα που έτσι γινόταν και στην Τουρκοκρατία. Αλλά εάν θέλουμε να επανέλθουμε στην τέχνη, η τέχνη η χριστιανική της ελληνικής εκδοχής είναι τέχνη εντελώς αφηρημένη και η οποία παίρνει παραδείγματος χάρη και αναπαράγει αυθεντικά ένα γεγονός των ελληνιστικών χρόνων. Ανέφερα την κίνηση της Θεοτόκου, διότι έχει βρεθεί αντίστοιχο έργο στην Αλεξανδρινή Αίγυπτο, που αναπαριστά κάτι άλλο, ουσιαστικά είναι αυτό που απέδωσαν στη συνέχεια ως κίνηση της Θεοτόκου. Με μόνη τη διαφορά ότι έγινε εντελώς αφηρημένο. Προσέξτε, εάν το δει κανείς με τους όρους της αναπαράστασης της φύσης, όπως έχει γίνει στην Καθολική Εκκλησία, όπως έχει γίνει με την Αναγέννηση, η εικονογραφία, η ζωγραφική, θα πούμε ότι αυτό που αποδίδει μια βυζαντινή εικόνα είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, τα σπίτια είναι το ένα ακανόνιστα τοποθετημένο πάνω στο άλλο, σοριδών ή διαφορετικά. Ξαφνικά βλέπουμε να μπαίνει και ένα καράβι στη μέση ή ένα βιβλίο. Συγχρόνως έχουμε απόδοση χρωματική η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή θα δούμε εκεί που θέλει να ζουμάρει, όπως λέμε, να επικεντρώσει ο ζωγράφος, ποιο είναι το κεντρικό πρόσωπο, θα δούμε να έχει έντονο χρωματισμό διαφορετικό από όλα τα άλλα, για να το προσέξουμε. Δηλαδή υπάρχει μια διανοητική αντίληψη. Εγώ τη λέω φιλοσοφούσα, με την έννοια όχι ότι κάνει φιλοσοφία, αλλά που κάνει την αφαίρεση από το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Και που ακριβώς αυτό το γεγονός είναι που οδηγεί μέσω αυτής της αφαίρεσης σε μια άλλη μορφή τέχνης, που είναι όμως αυθεντικά συνέχεια της προηγούμενης.
αλλά σε μια άλλη κατεύθυνση η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες της νέας εποχής. Σημασία έχει όμως να συγκρατήσουμε εδώ ότι η τέχνη στον ελληνικό κόσμο είναι διάχυτη. Δηλαδή έχουμε επώνυμους, γιατί αυτοί ήταν εξαιρετικοί ζωγράφοι, έχουμε σχολές, αλλά όμως επειδή οι ανάγκες είναι τέτοιες και το επιβάλλουν, έχουμε και λαϊκούς ζωγράφους οι οποίοι απλώς εξετέλεσαν κάποιες λειτουργίες εκεί που υπήρχαν και οι αντίστοιχη ζήτηση, οι αντίστοιχες ανάγκες. Πράγμα που δεν το συναντάμε αυτό στη Δύση μέχρι και τον 19ο και θα έλεγα και τον 20ο αιώνα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, ο Φώτης είμαι. Ναι, σε είναι αυτό χαρακτηριστικό, θα έλεγα, περισσότερο ανατολικό παρά δυτικό. Δηλαδή, παρά ελληνικό, με αυτή την έννοια. Το ελληνικό χαρακτηριστικό είναι ακριβώς αυτή η ανθρωποκεντρική διάσταση που δώσατε και που χαρακτηρίζει και το ρόλο του δημιουργού. Δηλαδή, όταν ο Εφρόνιος υπογράφει το έργο του, το αγγείο του, και μάλιστα δεν το υπογράφει μόνο ο Εφρόνιος, το υπογράφει και ο αγγειοπλάστης με το όνομά του. Η αυτή η ατομική, πώς να το πω, το ατομικό ανήκειν στο δημιουργό του έργου τέχνης είναι μοναδικό στην ιστορία και ξεκινάει από τους Έλληνες. Κανείς δεν υπέγραφε τα έργα του. Οι Αιγύπτιοι δεν υπογράφουν. Οι Αιγύπτιοι εκτελούν, όπως είπατε, τη λειτουργία. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχει σημασία να διακρίνουμε ότι αυτό το γεγονός ότι βεβαίως η τέχνη λειτουργεί για τον ελληνικό κόσμο, βεβαίως λειτουργεί, το βλέπουμε και στα Φαγιούμ, στον ελληνιστικό κόσμο, το βλέπουμε και στα αγγεία τα ανυπόγραφα, αλλά το εξέχον στοιχείο της ελληνικής τέχνης είναι αυτή η ατομική διάσταση, το κάθε έργο, ο γράφος, ανήκει σε ένα πρόσωπο, σε έναν άνθρωπο, ναι. Ακόμα και τα χειρουργικά εργαλεία της ελληνιστικής εποχής είχαν το όνομα του εργαστηρίου που τα έφτιαχνε. Πώς έχουμε τα μαχαιροπύρουνα, ξέρω, για να μην πω γνωστά. Έτσι, αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό. Όσον αφορά στα άλλα που είπατε, προς επίρρωση, και πολύ σωστά τα είπατε, από την αρχαία ελληνική στη βυζαντινή τέχνη, το βήμα είναι όντως συνεχές. Αυτή η ανθρωποκεντρισμός, η αδιαφορία για το υπόλοιπο context, το οποίο είναι συμβολικό, υπάρχει μόνο για να υπηρετήσει έννοιες που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, όχι αυτό καθεαυτό. Ενώ αντίθετα στη Δύση ξεφεύγει και έχουμε μια. Επειδή είναι το γερμανικό στοιχείο που επικρατεί στη Δύση, σιγά-σιγά, ο Γερμανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το δάσος, χωρίς τη φύση, υπάρχει αυτή η λεπτομερής απεικόνιση της φύσης στη δυτική ζωγραφική μετά τον απογαλακτισμό της από την ελληνική επιρροή, δηλαδή μετά τον Τζιότο. Αλλά έρχεται μέσα σε αυτή την παρόκα, ας πούμε, σε αυτή την ζωική, την αναγεννησιακή που πλησιάζει στον παρόκα, έρχεται ο μεγάλος Γκρέκο και θυμίζει στη Δύση τι είναι η ανθρωποκεντρική ζωγραφική. Απλώς αυτό, μια και μπήκαμε στα χωράφια. Στα χωράφια. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι ακόμη, το οποίο νομίζω έχει σημασία ως προς τα στάδια της ανθρωποκεντρικής εξέλιξης που μας διδάσκει ο ελληνικός κόσμος. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μέχρι και το τέλος της κρατοκεντρικής εποχής, δηλαδή τον 4ο αιώνα, θα μπορούσε να είχε γεννηθεί η αφηρημένη τέχνη του Βυζαντίου. Σωστό. Κατά την ίδια έννοια που δεν μπορούσα και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο δυτικός κόσμος είναι ένας κόσμος που θα μπορούσε να οικειωθεί, να μπορέσει να καταλάβει την αφηρημένη τέχνη. Γι' αυτό και ο Γκρέκο παρέμεινε άγνωστος, παραμελημένος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και παρεξηγημένος, και δίδεψε και από την ιερά εξέταση. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Τι σημαίνει πόσο ο άνθρωπος εξελίσσεται και από την φυσιοκρατική αντίληψη της τέχνης οδηγείται στην αφηρημένη τέχνη. Θα το πω με μια προσωπική εμπειρία που την είχα παρεξηγήσει όταν την συνάντησα. Όταν υποστήριζα τη διπλωματική μου εργασία στο Παρίσι, ο
ένας από τους δύο αρμόδιους καθηγητές που ήταν στην Επιτροπή, ο οποίος ήταν και δήλωνε ότι ήταν ολιγαρχικός λάτρης της Ρώμης και όχι της ελληνικής δημοκρατίας, έβαλε ως θέμα εξετάσεων στο τέλος, ουσιαστικά για να με κόψει αλλά και να με πικάρει, το ερώτημα για την ψευδοδημοκρατία διαμέσου της ιστορίας. Ήθελε να με παγιδεύσει και να μου πει ότι να γράψω ότι η δημοκρατία της Αθήνας δεν είναι ψευδοδημοκρατία, ή να γράψω ότι είναι όντως δημοκρατία και θα με έκοβε. Αυτό μου το ομολόγησε πριν από λίγα χρόνια, γιατί είχε και κάτι προς τον ελληνισμό, διότι η κόρη του, η οποία είναι φίλη, είναι ομότιμη πια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι, από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού, είχε παντρευτεί με έναν Έλληνα και ο γιος της είναι περισσότερο Έλληνας παρά Γάλλος. Ωστόσο, σιγά σιγά εκείνος οικειώθηκε με τη δική μου προσέγγιση και εγώ κατανόησα τη δική του. Στη διάρκεια λοιπόν της υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας έκανε μια επισήμανση. Λέει, προσέξτε την εργασία του κυρίου Κοντογιώργη. Παίρνει το συγκεκριμένο και το ανάγει σε αφηρημένη, παίρνει τα πολλά συγκεκριμένα, τα συγκρίνει μεταξύ τους, παίρνει το κατασταλαγμά τους, το ανάγει σε αφηρημένο και δημιουργεί τις έννοιες για να κατανοήσουμε το φαινόμενο το οποίο μελετά. Αυτό, λέει, δεν θα μπορούσε να το κάνει ένας μαύρος της Αφρικής. Εγώ τον θεώρησα ρατσιστή τότε. Όταν χρόνια μετά τον ρώτησα τι εννοούσε με αυτό, γιατί να μην μπορεί ένας μαύρος, μου λέει, προσέξτε, η σκέψη και η διανοητική λειτουργία του ανθρώπου είναι όπως ο πολιτισμός που παράγεται, παραδείγματος χάρη, στο ζήτημα του φαγητού. Δεν έχουμε τον ίδιο πολιτισμό εμείς οι Γάλλοι με εσάς τους Έλληνες, και έχουν πολύ λιγότερο πολιτισμό γιατί έχουν λιγότερη παράδοση μέσα στην οποία δημιουργήθηκε οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Ήθελε να πει δηλαδή ότι δεν αρκεί να σπουδάζει κανείς ερχόμενος από την Αφρική χωρίς την ιδιαίτερη αυτή παράδοση με την όσμωση των εννοιών και την κριτική σκέψη στο ίδιο πανεπιστήμιο με έναν άλλον ο οποίος έχει βιώσει και βιώνει καθημερινά αυτή την προσέγγιση και να δημιουργήσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέει, όχι γιατί ο άνθρωπος εκεί είναι κατώτερος, αλλά γιατί οι πολιτισμικές του παραστάσεις είναι διαφορετικές. Δείτε, μου λέει, το ζήτημα της δημοκρατίας. Εσείς το είχατε και το διδάσκατε ως φοιτητής και θέλατε να μου το επιβάλλετε εμένα και εγώ το αρνιόμουν και ήθελα τη Ρώμη. Ο δε καθηγητής που έκανε στην διδακτορική μου διατριβή την εισαγωγή λέει ότι έκανε αυτές τις προσεγγίσεις του Αριστοτέλη επειδή είναι Έλληνας. Ένας Γάλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει. Αυτό, έτσι, σαν παρέση για να δούμε ότι τα πράγματα εξελίσσονται στον άνθρωπο όχι με έναν τρόπο στατικό, αλλά με έναν τρόπο που σωρευτικά φέρνει τις εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά εμπλουτισμένες με τις καινούργιες παραστάσεις που ζει. Γι' αυτό και λέμε ότι ο άνθρωπος, ερχόμαστε στο ζήτημα της ελευθερίας που θέσατε, εσωτερικά είναι ελεύθερος στο μέτρο που οι παραστάσεις του, οι εξωτερικές, του το επιτρέπουν. Του δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα να είναι ελεύθερος. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, δεν βλέπουμε κανέναν να διαδηλώνει στους δρόμους για να του δώσουν το πολιτικό σύστημα, άρα να αποκτήσει πολιτική ελευθερία. Διαδηλώνει για να υπάρξουν καλύτερες πολιτικές
για την ιδιωτική του ζωή και το εισόδημά του. Κατά την ίδια έννοια που δεν διαδηλώνει για να είναι ελεύθερος στο οικονομικό πεδίο, διαδηλώνει να εκχωρήσει την ελευθερία του για να πάρει μισθό. Δηλαδή, δεχθείτε με να γίνω δούλος σας, αν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Αριστοτέλη ή των κλασικών χρόνων. Άρα, για να έρθουμε στα πεδία της ελευθερίας. Τα πεδία της ελευθερίας είναι όντως πέντε. Η ελευθερία είναι μία. Και η ελευθερία ορίζεται ως αυτονομία. Δηλαδή, του να αποφασίζω εγώ, το άτομο, και όχι κάποιος άλλος για μένα. Γιατί ξεχωρίζουμε τα πεδία? Είναι συμβατικοί όροι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, αλλά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Διότι πρώτα-πρώτα η ελευθερία υπάρχει εκεί που υπάρχει αυτό που λέμε ανθρωποκεντρισμός. Δεν θα συναντήσουμε ελευθερία στην φεουδαρχία, εκτός εάν είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο που έχει και φύλακες ελευθερίες, όπως έγινε με τις κοινότητες στον δυτικό κόσμο που μετακαινώθηκαν από το Βυζάντιο για να στεγάσουν εκεί αυτούς που διέφευγαν από τη φεουδαρχία, όπως ήταν οι τεχνίτες, οι μικροέμποροι κλπ. Στην πρώτη του φάση. Άρα λοιπόν, η πρώτη αρχή της ελευθερίας, το πρώτο πεδίο της ελευθερίας είναι το προσωπικό, η ατομική αυτοσυγκρότηση. Το άτομο που συγκροτείται με όρους ελευθερίας είναι αυτό το οποίο έχει κατελάχιστον θεσμική οντότητα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να τον διεκδικήσει και να πει είσαι αντικείμενο της δικής μου εξουσίας ή της δικής μου ιδιοκτησίας. Υπάρχει, μπορεί να είναι πάμφτωχος, να κοιμάται στο δρόμο, αλλά είναι με την έννοια της προσωπικής αυτοσυγκρότησης ελεύθερος. Αυτή η ελευθερία, αν θυμάμαι, σας το διευκρίνησα, δεν προϋποθέτει διαφορετικότητα από κάποιον άλλον άνθρωπο, διαφορετική οντότητα προϋποθέτει. Με άλλα λόγια, μπορεί δύο δίδυμοι να μοιάζουν σαν μια σταγόνα νερού, να έχουν, ή δύο άνθρωποι να έχουν τις ίδιες ακριβώς συνήθειες ο ένας και ο άλλος, να συνοηθούν και να ντύνονται με τα ίδια ρούχα, να περπατάνε με τον ίδιο τρόπο, να έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, αλλά ο καθένας όμως έχει τη δική του οντότητα. Είναι ελεύθερος. Και αυτή η ελευθερία λοιπόν είναι η πρώτη αρχή για να συζητήσουμε για τις άλλες. Όταν ο άνθρωπος έχει τη δική του ελευθερία, σημαίνει ότι έχει τη δική του ταυτότητα. Δηλαδή είναι αναγνωρίσιμος, είτε έχει ονοματεπώνυμο, είτε δεν έχει. Η ταυτότητα δεν συνδέεται με την αστυνομική ταυτότητα, αλλά με την οντότητα κάποιου, ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος ως παρουσία όπου και αν βρεθεί, είτε γιατί θα τον περιγράψουμε με τα μαύρα ή τα άσπρα μαλλιά, είτε με τα γένια ή τα χωρίς γένια, ή με το ύψος, το πάχος κλπ. Είναι ο άνθρωπος ο μοναδικός. Ο καθένας είναι μοναδικός στην ατομικότητά του. Καθένας όμως που έχει αυτή τη μοναδικότητα, έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα, ότι συναντιέται με άλλους ανθρώπους, άρα με άλλες συλλογικότητες. Είναι πολλά τα στοιχεία αυτά που τον κάνουν έναν άνθρωπο να συναντηθεί με άλλους ανθρώπους και να διακρίνει επομένως τη θέση του μέσα σε συλλογικότητες. Μπορεί να είναι το χωριό του, δηλαδή ο τόπος, μπορεί να είναι η θρησκεία του, μπορεί να είναι οι πολιτισμικές του άλλες τα ενδιαφέροντά του, μπορεί να είναι το πανεπιστήμιο ή το σχολείο από όπου τελείωσε, μπορεί να είναι χίλια δυο πράγματα. Η γλώσσα του, το φαγητό που του αρέσει να τρώει και που συναντιέται με έναν άλλον, που ξεπερνάει βεβαίως τη σχέση φιλίας και ανάγεται σε αυτό το ανήκειν σε μια συλλογικότητα. Η διαφορά είναι η εξής εδώ που πρέπει να συγκρατήσουμε. Ότι ο μη ελεύθερος άνθρωπος ανήκει και αυτός σε συλλογικότητες. Αλλά σε συλλογικότητες που ενσαρκώνει στην κορυφή ποιος? Ο ηγέτης.
Δεν ξέρω αν θυμάστε, αν έχετε συγκρατήσει, πριν από χρόνια που γινόταν η μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Φλαμανδών και Βαλώνων στο Βέλγιο, όλη η συζήτηση γινόταν για τον πολύτιμο χαρακτήρα της μοναρχίας, διότι αυτή τελικά, λέει, ενσαρκώνει την ενότητα του έθνους. Προσέξτε, επικρατεί ακόμη το ανήκειν της φεουδαρχίας, της δεσποτείας. Δηλαδή, δεν είναι το γεγονός ότι οι Βέλγοι ανήκουν σε μια πολιτισμική οντότητα την οποία αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι δική τους και επομένως συγκροτεί τη συλλογικότητά τους, αλλά υπάρχουν στοιχεία τα οποία τους διχάζουν. Και αυτά τα στοιχεία που τους διχάζουν είναι οι ειδικότερες εθνοτικές αναφορές των Βαλώνων και των Φλαμανδών, που ανάγονται στη γλώσσα, στις νοοτροπίες, στις συμπεριφορές, σε πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που εκείνοι είναι καλύτερα τοποθετημένοι να τα προσδιορίσουν παρά εμείς. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχείο που μας οδηγεί στις άλλες ελευθερίες. Παραδείγματος χάρη, για να συγκροτηθεί μία κοινωνία σε αυτό που λέμε κράτος, είτε πόλης, είτε το σημερινό εδαφικό κράτος, ανθρωποκεντρικά όμως, πρέπει να υπάρχει η κρίσιμη μάζα που κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι είναι μέρος μιας συλλογικότητας, άρα το πολιτισμικό μέρος του ανήκειν, είμαστε Έλληνες, είμαστε Ιταλοί, είμαστε οτιδήποτε, και που μας οδηγεί, επειδή ακριβώς το στοιχείο της ελευθερίας είναι μοχλός, είναι κλειδί για την προσέγγιση του εαυτού μας, είτε στο ατομικό είτε στο συλλογικό, που θέλουμε να έχουμε και πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας. Άρα να είμαστε ανεξάρτητοι από τους άλλους και να καθορίζουμε τα του συλλογικού μας οίκου. Εθνική ελευθερία λέγεται σήμερα. Πολεωτική ελευθερία λεγόταν. Η εθνική ελευθερία των Ελλήνων ήταν ένα άλλο πράγμα που ανάγεται στη συνέργεια των πόλεων αρχικά, μετά στην ενσάρκωση από την Μητρόπολη Πολιτεία της Κοσμόπολης. Αυτές είναι οι δύο περιοχές ελευθερίας που υπάρχουν σήμερα και που τις αναγνωρίζουμε σήμερα ως υπαρκτές πραγματικότητες στην εποχή μας. Η νεωτερικότητα γνωρίζει λοιπόν την ατομική ελευθερία με τους περιορισμούς, δεν έχει σημασία, πάντως ατομική ελευθερία, και τη συνολική ελευθερία αυτού που λέγεται εθνικού. Γι' αυτό και μιλάμε για έθνος κράτος. Δεν έχουμε στην ιστορία, για να απαντήσω στο άλλο μεγάλο ζήτημα του αν το έθνος είναι περιοριστικό ή είναι απελευθερωτικό, δεν έχουμε στην ιστορία παράδειγμα κράτους, ανθρωποκεντρικού κράτους θα πούμε, που να συγκροτήθηκε έξω από πολιτισμικές οντότητες, εκτός από τις περιπτώσεις που μία πολιτισμική οντότητα, ένα έθνος, επευλήθη σε ένα άλλο και το ενσωμάτωσε ή το κράτησε σε καταστολή και δεν του έτρεψε να αδειχθεί και αυτό σε εθνική οντότητα με πολιτιακά συγκροτημένη, όπως είναι οι Κούρδοι στην Τουρκία, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Άρα, εκεί που συνέβη να έχουμε τέτοια παραδείγματα, έχουμε και το αντίθετο, ότι αναπτύσσονται δυναμικές σύγκρουσης εσωτερικής για να αποκτήσουν και εκείνοι που δεν έχουν την πολιτιακή τους οντότητα, άρα την αντίστοιχη ελευθερία, ανεξάρτητη οντότητα. Όλες οι συγκρούσεις που συμβαίνουν σήμερα έχουν να κάνουν με κράτη που είναι πολυεθνικά συγκροτημένα. Άρα εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που θα το συζητήσουμε βεβαίως στις επόμενες συναντήσεις μας, εκεί που τίθεται το ζήτημα το έθνος και το κράτος που έλεγε ο παλαιός φιλελευθερισμός, ή το έθνος, το κράτος
ως μοναρχία αλλά χωρίς το έθνος, όπως λέει ο νέος φιλελευθερισμός. Για να δούμε το γιατί σήμερα κυριαρχεί η έννοια του δικαιώματος και όχι της ελευθερίας. Διότι η διαφορά είναι καταστατική και κανείς δεν την εγείρει. Η ελευθερία έχει να κάνει με την αυτονομία. Παραδείγματος χάρη η ελευθερία του ατόμου, αλλά και η ελευθερία του όλου μέσα στο οποίο εντάσσεται το άτομο. Στον αντίποδα, το δικαίωμα δεν οδηγεί στην αυτονομία, αλλά κατοχυρώνει την ετερονομία σε επίπεδο κοινωνίας, επιβάλλοντας όμως την ηγεμονία των ομάδων. Άρα έχει βαθύ ολιγαρχικό πρόσημο. Η ελευθερία δεν απαγορεύει την ελευθερία των ομάδων. Αντιθέτως, όσο αναπτύσσεται η καθολική ελευθερία, μέσα σε αυτήν υπάρχει όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά η αυτονομία των επιμέρους ομάδων. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στην επόμενη, στην τρίτη περιοχή ελευθερίας που είναι άγνωστη σήμερα, που είναι η πολιτιακή συγκρότηση των επιμέρους πολιτισμικών συλλογικοτήτων. Παραδείγματος χάρη, από ένα χωριό μέχρι ένα νησί, μία περιφέρεια που θέλει να έχει την ευθύνη στο εσωτερικό της μεγάλης πολιτισμικής ομάδας, ας πούμε στην Ελλάδα, οι επιμέρους πολιτισμικές οντότητες να έχουν μία εσωτερική πολιτική αυτονομία. Αυτό που συνέβη με την Κοσμόπολη. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Είναι εντελώς οριακό, με την έννοια ότι υπάρχουν τα λεγόμενα ομόσπονδα κράτη, αλλά που δεν έχουν καμία αναφορά στις επιμέρους πολιτισμικές οντότητες. Και κυρίως δεν έχουν καμία αναφορά σε δύο κρίσιμης σημασίας ελευθερίες, που είναι η κοινωνική, η κοινωνικο-οικονομική αν θέλετε, και η πολιτική ελευθερία. Γιατί όσοι μιλάνε σήμερα, παραδείγματος χάρη, για το έθνος και την ελευθερία του, γι' αυτό και η σύγκρουση, όπως λέω, μεταξύ ελευθερίας και δικαιώματος, όσοι μιλάνε λοιπόν για το έθνος, εννοούν την ελευθερία της συλλογικότητας απέναντι στους άλλους. Αλλά αυτή η συλλογικότητα τελεί υπό το κράτος ενός δίπολου κυριαρχίας, πολιτικής κυριαρχίας. Δηλαδή, το πολιτικό σύστημα που είναι ενσαρκώνεται από το κράτος και το κατέχει ο πολιτικός, έχει ένα πόδι προς τα έξω, πολιτική κυριαρχία έναντι των τρίτων κρατών, και ένα πόδι προς τα μέσα, πολιτική κυριαρχία επί της κοινωνίας. Όταν μιλάμε για πολιτική κυριαρχία, μιλάμε για μη ελευθερία και ενδεχομένως οριακά για δικαιώματα. Να διαδηλώνω, να συγκροτούμε θεσμικά ως ιδιώτης σε ομάδες και ούτω καθεξής. Τι είναι η κοινωνική ελευθερία? Είναι η σχέση που έχει το άτομο με τα κοινωνικά υποσυστήματα. Ποιο είναι ένα χαρακτηριστικό κοινωνικό υποσύστημα? Το οικονομικό σύστημα. Όταν θα πάμε σήμερα να συνάψουμε μια σχέση εργασίας, εκεί θα αναλάβουμε τους ρόλους που θα μας καθορίσει η σχέση εργασίας, δηλαδή ο εργοδότης. Δεν έχουμε δικαίωμα αυτενέργειας, δεν έχουμε καμία άλλη δυνατότητα παρά να κάνουμε αυτό που θα μας πει ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο προσληφθήκαμε. Έτσι δεν είναι, που θα μας πει ο εργοδότης. Εάν διαφοροποιηθούμε, θα μας απολύσει. Υπάρχουν όμως εδώ, παρεμβάλλονται μετά από κοινωνικές κατακτήσεις, τα λεγόμενα κοινωνικά δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί ο εργοδότης να μας απολύσει έτσι γιατί του αρέσει, πρέπει να το αιτιολογήσει. Δεν μπορεί να μας πιάσει το ξύλο μέσα στην εταιρεία, δεν μπορεί να μας προσβάλλει, δεν μπορεί να μας στείλει και στο σπίτι του να πλύνουμε τα πιάτα, δεν μπορεί να μας ζητήσει και πράγματα που δεν περιέχονται μέσα στη σύμβαση που υπογράφουμε. Αυτά είναι δικαιώματα όμως.
τα οποία δικαιώματα αυθονούν εκεί που δεν υπάρχει ελευθερία. Δηλαδή, δεν ζητώ δικαιώματα για την προσωπική μου ζωή, εκτός εάν μου παραβιάσουν την προσωπική μου ζωή. Αντιθέτως, δικαιώματα υπάρχουν και τα διεκδικούμε εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι, ώστε να καθορίζεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο η προσωπική μας ελευθερία θα μπορέσει να λειτουργήσει. Έστω με εκπτώσεις, όπως στον τομέα της εργασίας ή στον τομέα της πολιτικής. Γι' αυτό και μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα να αντιδράσουμε, να απεργήσουμε ή να κατέβουμε στους δρόμους και να διαδηλώσουμε. Αλλά τι δηλώνει αυτό? Δηλώνει ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Θα διαδηλώναμε αν ήμασταν πολιτικά ελεύθεροι, αν εμείς κατήχαμε δηλαδή το πολιτικό σύστημα? Όχι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι στην εποχή μας η πολιτική, από τις πέντε αυτές ελευθερίες υπάρχουν μόνο επιβεβαιωμένες οι δύο. Η συνολική ελευθερία, η εθνική όπως λέγεται, και η ατομική ελευθερία. Στα υπόλοιπα πεδία υπάρχει μόνο το δικαίωμα, δηλαδή οι προσπάθειες να περιοριστούν οι εξουσίες ή η δύναμη κάποιου προκειμένου να μπορέσει να γίνει, να έχει πεδίο εφαρμογής ευρύ η ελευθερία που απολαμβάνουμε. Και εδώ υπάρχουν χίλιες δυο συγχύσεις, θα σας πω μία πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούμε τους μεγαλόσχημους στοχαστές να λένε ότι η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Τι μας λένε? Η ελευθερία είναι απόλυτο δικαίωμα και είναι απόλυτη στην εφαρμογή της. Εάν περιορίζεται η ελευθερία του ενός, δεν περιορίζεται από την ελευθερία του άλλου, περιορίζεται από την δύναμη, την ισχύ ή την εξουσία που ο άλλος ασκεί επάνω μας. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Εάν εγώ και ένας από εσάς έχουμε διπλανά σπίτια, διαμερίσματα, και μου αρέσει να ακούω μουσική, αλλά θέλω να τη βάζω στη διαπασόν, σημαίνει ότι θα ενοχλώ το γείτονα. Τι είναι αυτό που ενοχλεί το γείτονα? Η άσκηση, η απόλυτη άσκηση της δικής μου ελευθερίας? Εγώ μπορώ, θα μου αντιτείνει, να βάλω τη μουσική να την ακούω όποια μουσική θέλω 24 ώρες, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν θα παραβιάζει την ιδιωτικότητα του άλλου. Αν αυτό το πλαίσιο το παραβώ, δεν σημαίνει ότι διευρύνω το πεδίο της ελευθερίας μου. Θα πει ότι ασκώ βία, φωνητική βία εδώ, άλλη βία πάνω σε κάποιον άλλον. Αυτή τη διαφορά λοιπόν πρέπει να την αντιληφθούμε για να ξέρουμε ότι όλο το σχήμα της σημερινής εποχής που κατατείνει στο να ορίζει τη μεν ατομική ελευθερία ως αυτονομία, αλλά την κοινωνική και πολιτική ελευθερία ως δικαίωμα, δεν έχει τίποτα άλλο παρά σκοπό να δικαιώσει αυτό το οποίο δεν έχει και που θέλει όμως να μας το ενσταλάξει στα μυαλά μας, να το πιστέψουμε για να θεωρούμε κι εμείς ότι το πολιτικό σύστημα αυτό είναι το πιο υπέροχο και είναι το τελικό, το πιο ολοκληρωμένο στην ιστορία. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα που έχει να κάνει με την ελευθερία. Σε αυτό το πλαίσιο υπησέρχεται αυτό που με ρωτήσατε, η εταιρική οικονομία, χωρίς τη σχέση, όπως μου είπατε, εργασίας και κεφαλαίου. Προσέξτε, δεν είναι το κεφάλαιο, δηλαδή κυριολεκτικά η νομισματική οικονομία και το αποτέλεσμά της ισόρρευση του κεφαλαίου, αυτό καθεαυτό το πρόβλημα. Όπως νομίζω σας είπα μια προηγούμενη φορά, μπορεί να έχω κάτω από το μαξιλάρι μου εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και ή να τα φυλάω εκεί πέρα, είτε να βγαίνω έξω και να τα κατασπαταλώ, αλλά να μην τα βάζω σε οικονομική διαδικασία και επομένως να μην ενοχλώ κανέναν και να μην εκμεταλλεύομαι κανέναν. Μπορώ όμως
να μην έχω ούτε ένα ευρώ στην τσέπη μου και να φτιάξω μια μεταφορική εταιρεία και αυτή η μεταφορική εταιρεία, όταν βρεθεί κάποιος που να θέλει να κάνει μεταφορά οικοσκευής, να με καλεί και εγώ με τη σειρά μου να νοικιάζω ένα καμιόνι και μερικούς εργάτες, τους οποίους δεν θα τους πληρώνω, δεν θα τους ασφαλίζω και θα πάρω και πολύ περισσότερα από αυτά που θα έπαιρνε κάποιος άλλος από τη μεταφορά της οικοσκευής. Θα έχω εκμεταλλευτεί περισσότερους του ενός χωρίς κεφάλαιο, επειδή κατέχω το σύστημα. Άρα λοιπόν η ιδιοκτησία του συστήματος έχει σημασία. Σήμερα θεωρούμε ότι το σύστημα που ο ιδιοκτήτης, είτε κεφαλαιούχος είτε όχι, του συστήματος μιας εταιρείας, είναι η φυσική εκφορά της οικονομικής διαδικασίας, είναι μέγα λάθος. Είναι η πρώιμη εποχή της συγκρότησης του οικονομικού συστήματος, το οποίο επειδή συνάδει με αυτό το οποίο έχει να κάνει με την κοινωνικο-οικονομική και πολιτική πραγματικότητα, άρα με τις αξίες και τους θεσμούς μιας κοινωνίας που μένουν στο 18ο αιώνα, δημιουργεί αυτές τις ανισότητες. Δημιουργεί επομένως μια ηγεμονία η οποία κατατείνει στο να εξαφανίσει κάθε κατάκτηση των κοινωνιών στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αυτό όμως είναι πρώιμο οικονομικό σύστημα. Έχουμε λοιπόν έναν ελληνικό κόσμο, ο οποίος μας δίνει ορισμένα παραδείγματα που δεν είναι απαραίτητο να περάσουμε από αυτά, αλλά από τη διαδρομή τους. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο σύστημα είναι αυτό που έχουμε σήμερα. Είναι αυτό που οδήγησε στην εξάρτηση των Αθηναίων μεταξύ πολλών άλλων, έτσι, άλλων πόλεων, και που ήρθε ο Σόλωνας να αποκαταστήσει την ισορροπία με τη Συσάχθεια, αλλά, ξέξτε, ήταν η νέα μορφή εξάρτησης με το δανεισμό. Άρα, της νομισματικής οικονομίας. Δεν είναι φεουδαρχία αυτό. Η φεουδαρχία έχει άλλη μορφή εξάρτησης, ιδιοκτησιακή. Εδώ είναι μέσω του δανεισμού είτε των κρατών, των πόλεων, είτε των ατόμων. Αυτή η μορφή εξάρτησης έχει να κάνει με το ίδιο το σύστημα και τη λογική του. Αλλά δεν δημιουργεί όμως και αντισώματα, άρα και ισορροπίες. Έρχεται ο Σόλωνας και τι λέει? Πώς θα βάλουμε το σύστημα αυτό της νομισματικής οικονομίας που η συσσόρευση δημιουργεί τους όρους του δανεισμού, άρα της ανάγκης και της εξάρτησης, σε μία ισορροπία, μα αφού έχουμε κρατοκεντρισμό μέσα από την αλλαγή του πολιτικού συστήματος, μεταβολή πολιτείας. Τι θα κάνουμε στην πολιτεία, αντί να έχουμε τον μονάρχη, τον κληρονομικό ή τον αιρετό μονάρχη, θα του βάλουμε στη μέση και την κοινωνία που θα τη συγκροτήσουμε ως Δήμο, θα του πάρουμε μια αρμοδιότητα που είναι η αρμοδιότητα του εντολέα και θα τη δώσουμε στην κοινωνία. Έτσι δεν θα μπορεί να γίνεται δέσμιος ή όμηρος των ισχυρών του χρήματος και το χρήμα θα λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον ισορροπίας που θα αποτρέπει αυτού του είδους τις εξαρτήσεις. Πώς δηλαδή το ατομικό θα το εντάξουμε στο συλλογικό. Αυτό μας διδάσκει ο ελληνικός κόσμος. Και αυτό γίνεται κατά σειρά με τη μετάβαση ανάλογα με τις εξελίξεις της νομισματικής οικονομίας, με την μετάβαση από την απολυταρχία στην εκλόγιμη μοναρχία και στη συνέχεια στην αντιπροσώπευση και μετά στην ολοκλήρωση της στη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι αποτέλεσμα μιας διανοητικής κατασκευής ή επινόησης, όπως μας λένε οι διάφοροι, που κάποια στιγμή κατέβηκε στο μυαλό των Αθηναίων ή όποιον άλλον και εγκαταστάθηκε. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει να κάνει με την ίδια τη λογική της βιολογίας του ανθρώπου, του ελεύθερου ανθρώπου, του ανθρωποκεντρικού ανθρώπου. Έρχεται τη στιγμή που το επιβάλλει ανάγκη για καινούργιες ισορροπίες. Όπως και η μετάβαση στην οικουμένη ήρθε σε μία εποχή που βρέθηκε σε απόλυτο αδιέξοδο ο κρατοκεντρισμός, δηλαδή η συγκρότηση του
ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος των Ελλήνων σε πόλεις κράτη. Για όσους βεβαίως θέλουν περισσότερα για αυτά, υπάρχουν τα βιβλία μου, τα οποία για να μην πληρώνετε χρήματα, το blog μου, το κοσμοσύστημα, όπου μπορείτε να βρείτε κείμενα τα οποία σας επιτρέπουν να εμβαθύνετε περισσότερο σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα, σε σχέση με την πρόταση του Ρήγα. Εκεί δεν ξέρω τι με ρωτήσατε, συγκράτησα όμως ότι μου θέσατε το ερώτημα αν η ταυτότητα οδηγεί στην ανελευθερία. Εάν δεν υπάρχει η συλλογική ταυτότητα, δεν υπάρχει το πεδίο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η ελευθερία. Δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα κράτος, το οποίο κράτος θα συγκροτηθεί εσωτερικά με τους όρους είτε της ατομικής και της συνολικής του ελευθερίας, είτε και με τους άλλους όρους στο μέλλον, της κοινωνικής και πολιτικής ελευθερίας, εάν δεν υπάρχει η αιτιολογική βάση του κράτους αυτού, που είναι μια συλλογικότητα που θέλει να συγκροτηθεί σε κράτος, να ελεύθερη. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με την ιδεολογία του νέου φιλελευθερισμού, όπως και του παλαιού φιλελευθερισμού. Ξέρετε, ο παλαιός φιλελευθερισμός που είχε ως περιοχή δράσης κυρίως το εσωτερικό του κράτους, αρνιόταν να δει το έθνος που συγκρότησε το κράτος ουσιαστικά ή που εξέλιξε το κράτος της απολυταρχίας στη Δύση υπό το πρίσμα του φυσικού φαινομένου. Ένα φαινόμενο δηλαδή που όπως όλα τα φαινόμενα, η οικογένεια, η πολιτεία κλπ. Είναι κοινωνικά φαινόμενα που εμφανίζονται κάποια στιγμή που τα έχει ανάγκη ή τα επιβάλλει ο κόσμος της εξέλιξης, της ανθρωποκεντρικής εξέλιξης. Λοιπόν, το έθνος έχει να κάνει με αυτού του είδους το φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά, το αρνιόταν ο παλαιός φιλελευθερισμός, αλλά το αναγνώριζε κιόλας. Το προσκύρωνε όμως το κράτος, επιμένοντας ότι πρόκειται για επινόηση του κράτους. Είναι καθόλου ψευδές. Διότι το έθνος δημιουργήθηκε μέσα στους ανθρωποκεντρικούς θύλακες της απολυταρχίας, δηλαδή της κρατικής δεσποτείας, του φεουδαλικού κράτους, και που στη συνέχεια προβλήθηκε ως αίτημα για να υπερβεί ο κόσμος αυτός της ελευθερίας την απολυταρχία και να γίνει το κράτος έθνος. Με άλλα λόγια, τι είπαν τότε διαγωνισμού, δεν μπορείς εσύ κύριε Λουδοβίκο να κατέχεις και να λες το κράτος είμαι εγώ, στη θέση όμως του κράτους αυτού που είσαι εσύ θα βάλουμε ένα νομικό πλάσμα του κράτους και θα ορίζουμε εκεί αυτούς οι οποίοι θα το κατέχουν και θα ασκούν πολιτικές ως εκλόγιμοι μονάρχες. Διότι το πολιτικό σύστημα δεν άλλαξε, άλλαξε ο σκοπός του. Δηλαδή, από το ιδιωτικό συμφέρον του μονάρχη στο λεγόμενο δημόσιο συμφέρον, που τι δηλώνει και ομολογεί, ότι την έννοια του Δήμου την καταλαμβάνει το κράτος. Γι' αυτό και μην θεωρούμε ότι αυτά είναι θέματα του φιλελευθερισμού. Ο Γκράμσι, ο θεωρητικός του κομμουνισμού, τι μας λέει, ότι το κράτος είναι η πολιτική κοινωνία. Προσέξτε. Καρπώνεται δηλαδή το πολιτικό σύστημα και γίνεται δήμος, το κράτος. Οικειοποιείται δηλαδή τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχει στη δημοκρατία, που θα είχε η κοινωνία. Αυτό και λέγεται δημόσιο. Επειδή ασκεί ή του ζητάμε να ασκήσει δημόσιες πολιτικές. Ας πιάσουμε το αυγό να το κουρέψουμε. Έτσι, είναι θέμα έρευνας κατά πόσον οι πολιτικές αυτές είναι δημόσιες ή είναι κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν είναι το έθνος του κράτους που θεωρείται επινόηση, δηλαδή μια αφηρημένη έννοια που την δημιούργησε το κράτος της αιρετής μοναρχίας, για να αποκλείσει την κοινωνία από την πολιτική. Γι' αυτό και μας λένε ότι εάν αφαιρέσουμε
το πολιτικό σύστημα, αν αλλάξουμε δηλαδή το πολιτικό σύστημα και αν το αφαιρέσουμε από το κράτος και το κάνουμε αντιπροσώπευση, παραδείγματος χάρη, ή δημοκρατία, τότε το έθνος θα πάψει να υπάρχει, διότι θα εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο το επινοήσαμε. Γι' αυτό και δεν αποδέχονται τι έθνος ως μια έννοια κοινωνική, δηλαδή ένα φυσικό φαινόμενο των κοινωνιών εν ελευθερία, τότε θα ομολογήσουν ότι αν τεθεί το ζήτημα της αλλαγής πολιτείας, άρα του ποιος αποφασίζει για τις δημόσιες πολιτικές, τότε δεν κινδυνεύει το έθνος, αλλά το κράτος. Δηλαδή, θα μεταβούμε από αυτό που λέω το έθνος του κράτους στο έθνος της κοινωνίας. Η κοινωνία, λοιπόν, αν αναλάβει το πολιτικό σύστημα, στην αντιπροσώπευση εν μέρη ή στη δημοκρατία εν όλο, τότε αυτή θα είναι υπεύθυνη για να καθορίζει ποια είναι η εθνική πολιτική και ποια όχι. Άρα, το συλλογικό, το ανήκει στο πολιτισμικό συλλογικό που γίνεται πολιτικό, άρα στο το εθνικό, η έννοια του έθνους είναι η αρχή της ελευθερίας και η προϋπόθεση της ελευθερίας. Δεν είναι περιορισμός της ελευθερίας. Έρχεται λοιπόν ο νέος φιλελευθερισμός. Και τι λέει? Κρατώ το κράτος που κατέχει το πολιτικό σύστημα, άρα την λεγόμενη αιρετή μοναρχία ή συνταγματική μοναρχία, γιατί με βολεύει, την έχω όμηρο, μέσω αυτής περνάω τις πολιτικές που θέλω και συγχρόνως το οποίο αποτελεί την πολιτισμική πρώτη ύλη για να αντιτάξουν οι κοινωνίες αντίσταση. Για να έρθουν αντιμέτωπες δηλαδή με τις πολιτικές της διεθνούς των αγορών ουσιαστικά. Δεν του χρειάζεται, όχι μόνο δεν του χρειάζεται πια, δεν χρειάζεται στο νέο ηγεμόνα, το νέο φιλελευθερισμό, τη διεθνή των αγορών, το έθνος ως επινόηση, αλλά το θεωρεί και μέγα εχθρό, διότι ουσιαστικά το ταυτίζει με το έθνος της κοινωνίας. Σου λέει, αφού έχω αλώσει το κράτος, τι μου απομένει να αλώσω και την κοινωνία. Πώς θα την αλώσω την κοινωνία? Με την αποδόμηση και εν πολλής με τη διάρρηξη της πολιτισμικής της συνοχής. Εάν δεν αναγνωρίζουμε οι Έλληνες μεταξύ μας, οι Ιταλοί μεταξύ τους, οι Γερμανοί, οι όποιοι, τα κοινά μας συμφέροντα και ο καθένας είναι διαφοροποιημένος από τον άλλον, τότε ή θα συγκρουόμαστε μεταξύ μας, θα γίνουμε παίγνιο δηλαδή των όποιων συμφερόντων, όπως γίνονται οι πολυεθνικές χώρες που γνωρίζουμε σήμερα, ή στη χειρότερη περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να συμπήξουμε μία συλλογικότητα που θα αντισταθεί και θα αντιτάξει μία άλλη πολιτική πραγματικότητα, επομένως μία συμμετοχή μέσα στο πολιτικό σύστημα για να αλλάξουν και οι όροι αυτής της λειτουργίας, της πολιτικής λειτουργίας, άρα και των αποφάσεων οι οποίες λαμβάνονται. Συνεπώς, σε ό,τι έχει να κάνει με τις πέντε ελευθερίες βρισκόμαστε σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι των ιδεολογιών που όμως έρχονται σε αντίθεση με αυτό που αποτελεί την επιστημονική πραγματικότητα που περιγράψαμε, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να διευκρινίσουμε επίσης ότι όταν μιλάμε για ελευθερία, αυτό που υπενιχθήκατε αν δεν απατώμε, δηλαδή την εσωτερική μας ελευθερία, πόσο ελεύθεροι εσωτερικά είμαστε, τότε εκεί αυτή η εσωτερική ελευθερία που διαφοροποιείται βεβαίως και σε κάθε εποχή, στην ίδια εποχή από άτομο σε άτομο, έχει να κάνει με άλλες πραγματικότητες τις οποίες εξετάζουν άλλες επιστημονικές περιοχές, αλλά όχι η πολιτική επιστήμη, η πολιτική φιλοσοφία. Και κυρίως αυτό που πρέπει να συγκρατούμε, και αυτή η εσωτερική ελευθερία βρίσκεται σε αρμονία με το στάδιο της δεσποτικής ή της ανθρωποκεντρικής εξέλιξης, η φάσης που διανύει το άτομο. Δεν είναι πάντα η ίδια. Άφησα κάτι μη απαντημένο?
Α, για το Βυζάντιο. Για το Βυζάντιο δεν μπορώ να πω πολλά, όχι γιατί δεν έχω. Τρεις ογκώδεις τόμοι, 2.500 σελίδες θα κυκλοφορήσουν. Κυκλοφόρησε ο πρώτος πριν λίγες μέρες και θα έρθουν οι άλλοι. Είναι ότι είναι τεράστιο το ζήτημα για να μπορέσουμε να το περιγράψουμε, να το αποδώσουμε με δύο λέξεις ή σε λίγα λεπτά. Διευκρινίζω όμως ότι στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος του Βυζαντίου η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει με το εάν ο φιλόδοξος που ήθελε να διαδεχθεί τον εν ενεργεία βασιλέα τον δολοφονούσε ή τον τύφλωνε, που δεν είναι κάτι που είναι διαρκές σε όλη την περίοδο του Βυζαντίου ούτως ή άλλως. Έχει μια ιστορική περίοδο που εγκαινιάζεται από τον τύρανο Φωκά, όπως λέγεται, και κρατάει κάποιους αιώνες και όχι στα 1100 χρόνια του Βυζαντίου, αλλά δεν είναι αυτό που χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα. Μάλιστα, προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι κατηγορήθηκε γι' αυτό το Βυζάντιο από τους δυτικούς, που εκεί οι ιδεοπραγίες επί των ηγεμόνων ήταν στην ημερήσια διάταξη. Το πολιτικό σύστημα του Βυζαντίου έχει ως θεμέλια βάση της πόλης και ως κεντρικό πολιτικό σύστημα τη Μητρόπολη, στην οποία η πρωτογενής περιοχή της πολιτείας, της εξουσίας όπως λέγεται σήμερα, είναι ο Δήμος και οι σύγκλητοι τους, όχι ο βασιλιάς. Το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εκλογή, παρόλο ότι αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της ανάκλησης και ούτω καθεξής, είναι ισόβια. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος που είναι ανυπόμονος και έχει φιλοδοξία, για να ανατρέψει τον άλλον έναν τρόπο έχει. Ή ο άλλος να είναι, να μεταβληθεί σε τύρανο, οπότε θα εκμεταλλευτεί, και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, το γεγονός και θα ενθαρρύνει τον Δήμο και τη Σύγκλητο να τον ανατρέψει και να φέρει τον ίδιον, ή να τον οδηγήσει στον φόνο ή στην τύφλωση κλπ. Αυτό όμως, για να δούμε ποια είναι η θεμέλια βάση του Βυζαντίου, πρέπει να το εντάξουμε σε ορισμένες προδιαγραφές που έχουν σταθερά πορεία μέσα στο Βυζάντιο. Παραδείγματος χάρη, κανείς από αυτούς που κατέλαβαν έτσι την εξουσία δεν ήρθε στη συνέχεια να εγκατασταθεί χωρίς να πάρει προηγουμένως την νομιμοποίηση από το Δήμο και τη Σύγκλητο, ή να αναζητήσει με την επιγαμία, δηλαδή με τη συγγένεια που θα ήφαινε με την οικογένεια του εκλειπώντος, συνθήκες νομιμοποίησης. Κατά την ίδια έννοια που η ίδια η Εκκλησία δηλώνει ότι δεν έχει κανείς την νομιμοποίηση του Θείου, τη χάρη του Θεού λέει, από μόνος του ως βασιλέας, την έχει μέσω του λαού, μέσω του Δήμου. Εάν ο Δήμος δει του την αρέσει, πάβει να έχει τη χάρη του Θεού. Ποια είναι καλύτερη εκδοχή, δόγμα, αν θέλετε, εκλογικής νομιμοποίησης και κυρίως θεσμικής παρουσίας του Δήμου ως πρωτογενούς πηγής εξουσίας του βασιλέα. Κύριε Κοντογιώργη, δεν θέλω να διακόψω. Έπρεπε να διακόψετε, αφού σας έχω πει. Γιατί προφανώς υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα από αυτό που θέτω εγώ τώρα, για παράδειγμα. Αλλά δεν το θέτω γιατί με απασχολεί φιλοσοφικά, αλλά πολιτικά, πρακτικά. Το παράδειγμα του, επειδή είμαι φιλόδοξος,
σε σκοτώνω γιατί αυτό μου μένει να κάνω για να πάρω τη θέση σου. Δεν ξέρω αν απέχει πολύ από το παράδειγμα εγώ θα βάζω στη διαπασόν τη μουσική μου, γιατί αλλιώς δεν νοείται ελευθερία. Δεν απέχει καθόλου και θα σας έλεγα. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα είναι που μου απασχολεί, που πολιτικό σημαίνει από το οτιδήποτε μικρό μέχρι το μεγαλύτερο. Ακριβώς. Κατά την ίδια λοιπόν έννοια θα σας έλεγα ότι στην εποχή μας τα πολιτικά αδικήματα τα οποία συμβαίνουν, δηλαδή με παρέμβαση της πολιτικής εξουσίας, είναι πολλαπλάσια από τα πολιτικά αδικήματα, έχει σημασία που κάνω αυτή τη σύγκριση, που συνέβαιναν στη δημοκρατία της πόλης ή στο Βυζάντιο, στην Οικουμενική Κοσμόπολη. Σήμερα όμως τα θεωρούμε ότι είναι μέρος της ζωής μας. Είναι περίπου αυτονόητο να κατέβει ο πολίτης να διαμαρτυρηθεί και να πάει ο αστυνομικός να τον καταστήλει. Προσέξτε, δεν θα γίνει διαφορετικά. Είναι ενάντια στη φύση του πράγματος να γίνει διαφορετικά. Διότι η πολιτική εξουσία χρειάζεται την καταστολή, άρα χρειάζεται την νομιμοποίησή της, είτε μέσω της αποδοχής, είτε και μέσω της καταστολής αυτού ο οποίος την αρνείται. Κάθε εξουσία. Εμείς όμως για να κατανοήσουμε ένα φαινόμενο, είτε αφορά την προσωπική μας ζωή, είτε αφορά τη συλλογική μας ζωή, πρέπει να το αποσυνδέουμε, μάλλον να το συνδέουμε με το πολιτιακό σύστημα. Η συλλογικότητα, εάν γίνεται αντικείμενο επίκλησης από έναν μονάρχη, άρα μια αιρετή μοναρχία όπως είναι η σημερινή, τότε είναι περιοριστική της ελευθερίας. Απόδειξη ότι το 120 του συντάγματος, παραδείγματος χάρη, δεν προστατεύει τις ελευθερίες του ανθρώπου. Αντιθέτως, επιτάσσει στον πολίτη και πράγματι στον υπήκο να προσέλθει και να υπερασπιστεί το σύνταγμα αυτό της αιρετής μοναρχίας εάν αμφισβητηθεί, το υπονοεί από κάποιον επίδοξο δικτάτορα, αλλά συγχρόνως και από κάποιον ο οποίος θα διεκδικήσει την αντιπροσώπευση τη δημοκρατία. Άρα, προσέξτε, αυτό που είπατε ως προς το συλλογικό έχει να κάνει όμως όχι με το πραγματικό με ωμέγα συλλογικό, αλλά με την ιδιοποίηση του συλλογικού από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν είναι η συλλογικότητα. Δηλαδή το ενσαρκώνει κάποιος, μονάρχης ή κάποιοι ολίγοι. Και αυτοί λένε, εμείς ορίζουμε τι είναι συλλογικό, τι είναι εθνικό δηλαδή, τι είναι συμφέρον για την κοινωνία. Καταργεί, είναι σαν να μας αφαιρεί τον εγκέφαλο, μας λέει ότι είμαστε υποδικαστικοί να απαγόρευση, όπως λένε στα νομικά, δηλαδή είμαστε ανίκανοι να αποφασίσουμε μόνοι μας και αποφασίζουν αυτοί για το τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε στην συλλογική μας ζωή. Αυτό λοιπόν δεν είναι το συλλογικό το οποίο περιορίζει την ελευθερία. Συγγνώμη. Είναι αντίθετος, η εξουσία η οποία απαγορεύει στην κοινωνία να εκφράσει, να εκφραστεί ως συλλογικότητα. Άρα με όρους ελευθερίας. Φοβάμαι πως δεν μπορώ να καταλάβω τους όρους και νομίζω ότι η επιστήμη αυτό εντέλεται να κάνει, να μελετά τους όρους κατά τα δεδομένα. Διότι όροι όπως ελευθερία, για παράδειγμα, ή τι άλλο, έχουν ένα πολύ εκτατό εύρος. Δεν μπορούμε να τα ορίσουμε έτσι κι αλλιώς, διότι θα υπάρχουν περιπτώσεις περιπτώσεων κτλ. Επομένως,
καλείται όχι η κοινωνία, ήδη η κοινωνία, πώς γίνεται να λέμε ως κοινωνία θέλουμε. Δεν μπορείτε να το πείτε. Και η δυσκολία δεν είναι να ορίσουμε την ελευθερία. Η δυσκολία είναι να την ορίζουμε με βάση αυτά που μας δίδαξαν και μας διδάσκουν καθημερινά. Ποιοι μας το... Μόνο η ζωή μπορεί να μας διδάξει. Λάθος. Όχι. Η ζωή εννοώ, η... Δεν υπάρχει καμία. Προσέξτε, η ζωή που ζούμε, έτσι, είναι η ζωή της ατομικής ελευθερίας και των κοινωνικοπολιτικών δικαιωμάτων. Έρχεται η επιστήμη, λοιπόν, αυτή που εισαγωγικά είναι επιστήμη, αλλά που στην πραγματικότητα είναι υγεία, και μας λέει ότι ελευθερία είναι να αποφασίζει ο Πρωθυπουργός για το συλλογικό και εσείς να μπορείτε να διαδηλώνετε αν έχετε αντίρρηση. Ελευθερία είναι να κατέχει το οικονομικό σύστημα ο ιδιοκτήτης και εσείς να κάνετε συμβάσεις και αν διαφωνήσετε με τις συμβάσεις εκχώρησης ελευθερίας να διαδηλώνετε ή να απεργείτε. Επομένως, εάν θέλουμε να μπούμε σε μια λογική έννοιων, πρέπει να μεταβούμε από την επιστήμη της ιδεολογίας στην επιστήμη της επιστήμης, άρα τη γνωσιολογία. Συνεπώς, δεν θα σας πω αυτή τη στιγμή να προστρέξετε, ας πούμε, σε ένα βιβλίο «Η Δημοκρατία ως Ελευθερία», που είναι 825 σελίδες, για να σας βασανίσω, αλλά θα σας καλέσω να σκεφτείτε με τους όρους που εξέθεσα προηγουμένως. Δηλαδή ότι άλλο ελευθερία, άλλο δικαίωμα, άλλο ελευθερία, άλλο δύναμη, η εξουσία, και ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένα περιοριστικό βρεφικής αναφοράς στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης εν ελευθερία. Άρα λοιπόν πρέπει να διευρύνουμε τον ορίζοντα. Δεν είναι ότι δεν ορίζονται οι έννοιες, είναι ότι δεν τις ορίζουμε παρά μόνο με αφετηρία τις πραγματικότητές μας. Αναφέρομαι πάλι, επανέρχομαι στο παράδειγμα που σας είπα. Το να θέλουμε να ορίσουμε τον άνθρωπο και να καθίσουμε μπροστά στον καθρέφτη και να φτιάξουμε την εικόνα του εαυτού μας. Αντί να πάρουμε τα στοιχεία της έννοιας άνθρωπος που τον ξεχωρίζουν από τα άλλα ένδια όντα και να πούμε αυτός είναι ο άνθρωπος και εσωτερικά έχει μορφολογικές διαφοροποιήσεις, είναι μαύρος, είναι άσπρος, ψηλός, κοντός κλπ. Λοιπόν, εγώ σας προτείνω το δρόμο της διατύπωσης έννοιων οι οποίες ορίζουν τα φαινόμενα, αλλά που μας λένε επίσης ότι τα φαινόμενα αυτά δεν είναι διαχρονικά παρόντα, έρχονται κατά τον τρόπο της βιολογίας της εξέλιξης του ανθρώπου. Δηλαδή, σήμερα έχουμε μόνο, όπως είπαμε, την ατομική ελευθερία, γι' αυτό την καταλαβαίνουμε. Δεν θα δεχθείτε να αποφασίσω εγώ αν θα πάτε αύριο βόλτα ή όχι. Αλλά δεν έχουμε όμως κοινωνικο-οικονομική και πολιτική ελευθερία. Αντιθέτως, σε μερικές δεκαετίες ή σε ένα διάστημα που δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να το προσδιορίσω, επειδή θα δημιουργηθούν αδιέξοδα τα οποία δεν θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όπως ήδη φαίνεται στις παρούσες συνθήκες, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα διεκδικήσουμε ή που θα βάλουμε στο μυαλό μας αυτό που σήμερα δεν περνάει, δηλαδή του γιατί να μην είμαστε εμείς εκεί να συναποφασίζουμε ή να αποφασίζουμε αντί για αυτούς. Που σημαίνει θα θέσουμε το ζήτημα της ελευθερίας στο πολιτικό πεδίο. Άρα δεν είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να ορίσουμε φαινόμενα, είναι εάν μπορούμε να βγούμε από αυτό το πλέγμα των σημερινών στερεοτύπων και να τα υποτάξουμε σε ένα σύστημα γνώσης που θα μας επιτρέψουν και να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και να ξέρουμε και πού πηγαίνουμε.
Είναι δύσκολο σε λίγο χρόνο να τα προσδιορίζει κανείς όλα αυτά, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο ακόμα να μπορέσει κανείς να βγει από τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει και έχει εγκαταστήσει τις αντιλήψεις, τα βιώματα και τις βεβαιότητες του, για να μπορέσει να κινηθεί μέσα σε ένα άλλο κόσμο ο οποίος του δείχνει το δρόμο της δικής του εσωτερικής απελευθέρωσης. Γι' αυτό και μιλάω για επανάσταση στο πεδίο των ενιών, πριν πάμε οπουδήποτε αλλού. Δεν ακούγεστε? Συγγνώμη, αλλά τώρα είναι πρόκληση για ερώτηση καινούργια. Στη διάθεσή σας. Τι εσωτερική ελευθερία, πώς την, τι προτείνετε ως προς την εσωτερική ελευθερία? Δεν προτείνω. Δεν προτείνω. Να σας πω γιατί δεν προτείνω, γιατί το είπα ήδη. Το είπατε. Όταν μπαίνω στην αίθουσα στους φοιτητές μου, τους λέω ότι για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να κάνουμε διάλογο, πρέπει να απελευθερωθείτε, να αποτινάξετε και να αφήσετε έξω από την πόρτα όποιες αντιλήψεις και βεβαιότητες έχετε για όλα όσα θα συζητήσουμε εδώ μέσα. Εσείς πώς, σε ποια φάση της ζωής σας το σας έτυχε αυτό? Από την ώρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα. Χρειάστηκα πολύ αγώνα για να φτάσω εδώ. Δεν ήρθε σε μια μέρα. Πίστευα αυτά που πιστεύετε εσείς και όλος ο κόσμος. Πριν ξεκινήσω ακριβώς να τα αμφισβητώ για να συγκροτήσω την άλλη γνωσιολογία. Δεν είναι εύκολο. Μας έχουν εγκαταστήσει μέσα σε βεβαιότητες που μάλιστα οι βεβαιότητες αυτές γίνονται αντικείμενο διαχείρισης με όρους ενιαίας σκέψης. Δηλαδή απαγόρευσης του αντιλόγου. Δεν θα τα συναντήσετε αυτά που λέμε εδώ, εάν βγείτε έξω και ανοίξετε τη βιβλιογραφία σε οποιαδήποτε γλώσσα και πάρετε οποιονδήποτε από αυτούς τους σπουδαίους που διακινούνται ως το Ευαγγέλιο της εποχής μας, το πεδίο του στοχασμού, δεν τα συναντήσετε. Ας πούμε, ο Μέγας Ρος, τι θα μας πει για την ελευθερία, την πολιτική, ότι την απολαμβάνουμε καλύτερα από κάθε άλλη εποχή, διότι είναι η ελευθερία που διδάσκει ο φιλελευθερισμός. Αλλά ο φιλελευθερισμός αυτός είναι ο φιλελευθερισμός της ατομικής ελευθερίας και των δικαιωμάτων. Άρα, ένα φιλελευθερισμός που μοιάζει σαν μια σταγόνα βροχής νερού, με τον υπαρκτό σοσιαλισμό εκτός από ένα. Το ότι τον υπαρκτό σοσιαλισμό το πολιτικό σύστημα είναι πανομοιότυπο, αλλά έχει αυταρχικές εφαρμογές, όχι γιατί είναι άλλο το πολιτικό σύστημα, αλλά διότι έχει καρποθεί, έχει οικειοποιηθεί και την οικονομία. Άρα δεν έχει αντιπάλους. Είναι η ισότητα δίκη προλεταριάτου. Όλα τα κατέχει το κράτος, άρα αυτός που κατέχει το κράτος. Αλλά το πολιτικό σύστημα και το οικονομικό σύστημα είναι πανομοιότυπα. Οι εφαρμογές τους αλλάζουν. Και θα μου πείτε, είναι μικρό πράγμα οι εφαρμογές τους. Όχι. Αλλά μας βεβαιώνουν τι? Ότι φιλελευθερισμός και σοσιαλισμός δεν είναι δύο διαφορετικά στάδια, αλλά είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι εξόδου από τη φεουδαρχία και εισόδου στην ανθρωποκεντρική εποχή. Ο μεν αυτός πρώιμος φιλελευθερισμός είναι ο φιλελευθερισμός που εφαρμόστηκε στις χώρες που προηγήθηκαν. Ο δε σοσιαλισμός είναι η βίαιη ανατροπή του παλαιού καθεστώτος στις χώρες που ήταν σε καθυστέρηση. Όπως ήταν η Ρωσία, όπως ήταν η Κίνα αργότερα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν βλέπετε πόσα στερεότυπα έχουμε στο μυαλό μας, τα οποία δεν μας επιτρέπουν να έχουμε ανοιχτό ορίζοντα και να δούμε τα πράγματα σε μια άλλη οπτική που μας δείχνει η βιολογία του ανθρώπου. Είναι σαν να θέλουμε
να σκεφτούμε για το μέλλον ενός παιδιού που μπορεί να είναι 18 χρονών, παραδείγματος χάρη, του οποίου οι προτεραιότητες είναι πώς θα σπουδάσει, πώς θα διαμορφώσει το χαρακτήρα του και πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια της ζωής του. Αυτό το παιδί θα το στοχαστούμε λοιπόν στην ηλικία των 50 ετών με τους όρους των προτεραιοτήτων που έχει στα 18 του. Δεν γίνεται. Πρέπει να το στοχαστούμε με τους όρους της άλλης ηλικίας που θα έχει άλλες προτεραιότητες. Πολύ φοβάμαι ότι η κοινωνική δόμηση ακολουθεί τη βιολογία του ανθρώπου. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι γι' αυτό και κάνω αυτή την παραλληλία. Δηλαδή, δεν μπορεί μια κοινωνία, όπως δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί στην ηλικία των 60 ετών, όταν μας λένε σήμερα ότι μπήκαμε από τη φεουδαρχία, την απολυταρχία στη δημοκρατία και μάλιστα ότι το πολιτικό σύστημα συγκεντρώνει και την αντιπροσώπευση και τη δημοκρατία, είναι εκλόγιμη μοναρχία, σημαίνει ότι μας λένε ότι γεννηθήκαμε ξαφνικά σε ηλικία οριμότητας, τελικής οριμότητας. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Κατά την ίδια έννοια που δεν είναι εφικτό επειδή κάποιο νεαρό άτομο ηλικίας 10 ετών θαυμάζει τον μπαμπά του ή τη μαμά του, να ξαφνικά να έρθει στην εποχή της οριμότητας του μπαμπά του και της μαμάς του. Θα ακολουθήσει. Από τα 10 ετών θα γίνει 11, 12, 13. Δεν μπορεί να γίνει από τα 10, 20, 30, 40. Ούτε να γεννηθεί στα 60 και να κατεβαίνει. Αυτή την βιολογία έχει ο ανθρωποκεντρικός άνθρωπος. Και το γεγονός ότι επικράτησε ο δυτικός δρόμος για τη μετάβαση στην νεωτερικότητα στην εποχή μας, έχει αυτή την καταλυτική αναντιστοιχία με τον ελληνικό δρόμο που αν είχε επικρατήσει θα ήμασταν σήμερα σε άλλη εποχή όντως, στην εποχή της δημοκρατίας. Και θα σας το πω με ένα παράδειγμα πιο απόμακρο για να το δείτε. Εάν είχε μπορέσει η Αθήνα που επεχείρησε να δημιουργήσει τη μετάβαση από τον κρατοκεντρισμό στην οικουμένη, άρα να δημιουργήσει ένα κόσμο κράτος, μια κοσμόπολη. Αν είχε καταφέρει, η κεντρική πολιτεία της κοσμόπολης αυτής, της οικουμένης, θα ήταν δημοκρατική, η Αθήνα, η δημοκρατία της Αθήνας. Το γεγονός ότι δεν τα κατάφερε και ήρθε ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος, έχει να κάνει με το ότι επικράτησε η μοναρχία και χρειάστηκαν αιώνες για να φτάσουμε στο βυζαντινό πολιτιακό σύστημα μιας κοσμοπολιτιακής πραγματικότητας με τις πόλεις εν δημοκρατία και το κεντρικό πολιτικό σύστημα ένα μείγμα αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας. Συγγνώμη, θέλετε να πείτε, είχατε πει ότι ο Αθηναίος είχε τα δούλος, είχε τα πάντα εκτός από την ιδιότητα του πολίτη. Είχε τα δικαιώματα του πολίτη. Το είπα με μία μεταφορά για τον εξής λόγο. Ο δούλος στην δημοκρατική πόλη τουλάχιστον, με τα παραδείγματα που έχουμε, τις πηγές δηλαδή, η Αθήνα είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτού του είδους, ο δούλος δεν είναι ένα άτομο εξαρτημένο και υποταγμένο σε κάποιον αφέντη. Ο δούλος έχει όλα τα δικαιώματα του ανεξάρτητου ατόμου, το οποίο όμως έχει θεσμική σχέση με κάποιον πολίτη, από τον οποίο αναφέρεται και από τον οποίο εξαρτάται. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Να σας πω τι σημαίνει. Πριν λίγα χρόνια βγήκε μια οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν αυτός που την εμπνεύστηκε, όπου η σχέση εργασίας κάποιου δεν ορίζεται από τη χώρα στην οποία εργάζεται, αλλά από τη χώρα προέλευσης. Ο δούλος στην Αθήνα, ναι, έχει το καθεστώς
του, της χώρας προέλευσης. Τι ήταν στη χώρα προέλευσης? Δουλοπάρικος βασικά. Άρα αντικείμενο ιδιοκτησίας κάποιου. Όταν έρχεται λοιπόν στην Αθήνα, είναι αντικείμενο ιδιοκτησίας κάποιου. Αυτή η ιδιοκτησία όμως είναι πολύ χαλαρή και σηματοδοτεί την εξάρτηση και όχι το καθεστώς αυτό καθεαυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, ότι ο δούλος στην Αθήνα μπορεί να έχει δική του οικογένεια. Είναι διανοητό αυτό στην έννοια, στην αντίληψη της δουλείας που έχουμε σήμερα? Έχει λοιπόν δική του οικογένεια. Μας λέει ο Ξενοφών ότι δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τον δούλο από τον θήτη, τον ελεύθερο πολίτη, διότι είναι και καλύτερα ντυμένος επειδή εισπράττει μισθό. Αλλά δεν έχει και δικαίωμα να τον κακομεταχειριστεί, διότι έχει δικαίωμα ο δούλος να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να δικαιωθεί. Αυτό έχει μισθό. Έγινε στην κλασική. Έχει δική του ιδιοκτησία. Και έχει δική του ιδιοκτησία, μπορεί να έχει δικούς του δούλους, να τους μισθώνει, όπως έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, και έχουμε και τραπεζίτες δούλους, έχουμε τους χωρίς οικούντες. Ναι. Αυτό θυμίστε μου πότε έγινε, 4ο-5ο αιώνα, 5ο-4ο. Προσέξτε, ναι, οι πηγές μας είναι τότε, αλλά προσέξτε όμως κάτι. Να πάρουμε το παράδειγμα της Αθήνας, αλλά όχι μόνο της Αθήνας. Η πόλη δεν είχε διαρκώς δούλους. Οι πόλεις ξεκίνησαν από ένα καθεστώς ιονίδουλο παρικίας, άλλο πράγμα, προχώρησαν στην εξάρτηση στο πεδίο το δανειακό, άλλη εξάρτηση. Με τις κοινωνικές επαναστάσεις οι εξαρτημένοι δουλοπάρικοι έγιναν πολίτες. Υπήρξε μία περίοδος που δεν είχαμε δουλεία στις πόλεις, μετά τον 6ο αιώνα εκεί. Στη συνέχεια άρχισε να εισραίει αυτή η αιώνια δουλεία, δηλαδή αυτοί που προέρχονταν ως οικονομικές μετανάστες από τις κυρίως δεσποτικές χώρες. Γιατί εκείνοι που ήταν μετανάστες από τις πόλεις δεν ήταν δούλοι, ήταν μέτικοι. Δηλαδή ήταν πολίτες άλλης πόλεως, οι οποίοι ζούσαν ελευθέρως και ασκούσαν οποιαδήποτε δραστηριότητά τους, επαγγελματική ή άλλη, στην πόλη της υποδοχής του. Επομένως, αρχίζει κάποια στιγμή αυτή η προσέλευση οικονομικών μεταναστών. Έχουμε μαρτυρίες από την εποχή των κοινωνικών επαναστάσεων των τυράννων, που παίρνονται μέτρα για την προστασία της εργασίας του πολίτη. Αλλά που αυτό το σύστημα αφήνεται και καταραίει. Οπότε ο δούλος αυτός καταλαμβάνει τη θέση του πολίτη στον τομέα της εργασίας και ο πολίτης εκπίπτει. Επειδή όμως θα μας πει ο Ξενοφών στην δική του Αθηναίων πολιτεία ότι οι δούλοι κινούν την οικονομία, οι δούλοι έχουν τεράστια δύναμη στην πόλη, έχουν κατακτήσει και τα αντίστοιχα δικαιώματα. Και πολλές φορές νομοθετείται η ευκολία με την οποία μπορεί ένας πολίτης, ένας δούλος, να μεταταγεί στο καθεστώς του πολίτη, να εξαγοράσει ή να ελευθερωθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να διευκολυνθεί δηλαδή αυτή η μεταξέλιξή του. Αλλά έχει σημασία να προσέξουμε λίγο την αντίληψη για την έννοια της δουλείας. Έχουμε δύο, θα επικαλεστώ μάλλον, δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το ένα, του Εσχήνη κατά Κτεσιφόντος. Είναι μια υπόθεση που ένας δούλος στρέφεται εναντίον του αφεντικού του, το οποίο είναι μεγάλο πολιτικό πρόσωπο στην Αθήνα, και τον καταδικάζει γιατί τον κακομεταχειρίστηκε, τον πολιτικό. Δεύτερον, έχουμε την περίπτωση στους φίκες του Αριστοφάνη. Υπάρχει εκεί ένας διάλογος μεταξύ του πατέρα, ο οποίος είναι ένας φτωχός, ο οποίος συντίζεται με μισθό, με τον πολιτικό μισθό της ηλιέας ή της εκκλησίας του Δήμου, αλλά δηλαδή που συμμετέχει
στην πολιτική διαδικασία και αντί αυτού παίρνει μισθό. Ο ποιος ο οποίος έγινε πλούσιος το φέρει βαρέως αυτό και του λέει υπό τον όρον ότι δεν θα πηγαίνει στην εκκλησία του Δήμου και στα, σε αυτά τα θεσμικά όργανα της δημοκρατίας, εγώ θα σου δώσω και υπηρέτες, θα σου δώσω και πλούτη, θα σου δώσω και μέγαρα και όλα αυτά. Και το απαντάει ο πατέρας. Ναι, αλλά θα είμαι ένας χωρίς εικόν δούλος. Δηλαδή θα εξαρτιέμαι από σένα. Κάποια στιγμή μπορείς να μου κλείσεις τη στρόφιγγα. Που δεν μπορεί ο κύριος του δούλου που είναι επιχειρηματίας να του κλείσει τη στρόφιγγα. Δηλαδή θα είμαι σε χειρότερη κατάσταση από τον δούλο που είναι επιχειρηματίας. Και επιπλέον να γύρει και ένα άλλο ζήτημα. Ότι η εκκλησία του Δήμου η Ηλιαία ήτανε και μεταβληθεί σε ένα αγαθό προς απόλαυση. Είναι σαν να λέμε πάω κινηματογράφο, πάω εδώ, πάω εκεί, πάω στο θέατρο. Αυτό λοιπόν το αγαθό της δημοκρατίας που είναι η συμμετοχή του πολίτη στα δρόμενα της πόλης είναι μέρος της πολιτικής ελευθερίας. Δηλαδή του πολιτισμικού μέρους της πολιτικής ελευθερίας όπως είναι και το θέατρο που είναι ακριβώς η τραγωδία και η κωμωδία είναι προϊόν ουσιαστικά που αναδεικνύεται στην εποχή της δημοκρατίας. Και μάλιστα περιγράφει και πώς το απολαμβάνει. Έρχεται λέει ο Κλέον, ο οποίος με προσκυνάει, με παρακαλάει να δεχθώ τη δική του άποψη. Έρχεται ο άλλος, ο πολιτικός ρήτορας, το ίδιο. Και εγώ λέει προσποιούμενο, έχω ήδη αποφασίσει, προσποιούμε ότι τους ακούω για να τους έχω μπροστά μου, να τους ταπεινώνω δηλαδή ουσιαστικά. Έτσι το θέατρο. Και σε σκηνή. Και στο τέλος αποφασίζω εγώ αυτό που είναι η δική μου επιθυμία. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι ο δούλος στην Αθήνα δεν είναι ο δούλος της Ρώμης. Πρώτα-πρώτα διότι ο δούλος στην Αθήνα, δεν ξεχνάμε ότι πολέμησε μαζί με τους πολίτες την τυραννία, δεν έφυγε. Ο δούλος της Αθήνας ζει σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε κάθε πόλη από ότι στη χώρα προέλευσης, ενώ ο δούλος της Ρώμης ήταν ο πολίτης των πόλεων της δημοκρατίας που τους μετήγαγαν στο καθεστώς της δουλείας οι Ρωμαίοι, οι δημοσιώνες και που σημαίνει ότι το έφεραν βαρέως γιατί δεν ήσαν δούλοι σε χειρότερη κατάσταση που γινόταν δούλοι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά πολίτες που περιάγονταν στο καθεστώς της δουλείας. Γι' αυτό και έχουμε τις επαναστάσεις των δούλων στην Ιταλία και μάλιστα, προσέξτε, οι συμβολισμοί, οι σημαίες που λέμε των επαναστατών δούλων της Ρώμης, της εποχής της Ρώμης, ποιο ήταν? Τα σύμβολα των Σελευκηδών. Θεωρούσαν ότι αυτοί ήταν οι φορείς της ελευθερίας, την οποία ακριβώς διεκδικούσαν από τη Ρώμη. Αλλάξαμε απόψε περιεχόμενο, αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό, διότι θα μας επιτρέψει, πρώτα-πρώτα μας επέτρεψε αυτό, να δούμε ότι ό,τι περιγράψαμε σήμερα είναι ότι έστω με τις αγγυλώσεις της Οθωμανικής Δεσποτείας αυτό που αποτελεί πραγματολογικό και κυρίως αξιωματικό διακύβευμα για τον ελληνικό κόσμο της περίοδου της τουρκοκρατίας που ουσιαστικά ζει με τους όρους του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος που γεννήθηκε στους κρητομεκυναϊκούς χρόνους και διέδραμε όλη αυτή την περίοδο και τις φάσεις μέχρι το τέλος του. Είναι η περίοδος της Οικουμένης. Θα μπορέσουμε λοιπόν από την επόμενη συνάντησή μας να το δούμε σε συγκριτική βάση με το πολιτικό σύστημα του κράτους, της απολυταρχίας που δημιουργήθηκε και να δούμε τι παρενέργειες έχει αυτό. Παραδείγματος χάρη, γιατί έχουμε το πελατειακό σύστημα που μας λένε σήμερα ότι είναι της τουρκοκρατίας. Είναι όντως ή μήπως είναι μια παρενέργεια μιας άλλης πραγματικότητας. Θα δείτε πόσες διαστροφικές αγγυλώσεις έχουν δημιουργηθεί στα μυαλά μας για να οδηγηθούμε σε αυτό που ακριβώς διεκδικούν και επιδιώκουν
να ενοχοποιήσουμε εαυτούς και το παρελθόν μας, δηλαδή τις πολιτισμικές μας αφετηρίες, για να μπορέσει να νομιμοποιηθεί και να δικαιωθεί αυτό το κράτος το οποίο επευλήθη και αποτέλεσε ουσιαστικά την τρίτη άλωση του ελληνικού ιστορικού κόσμου και του αντίστοιχου δρόμου προς την εωτερικότητα του ανθρωποκεντρικού δρόμου της δημοκρατίας. Χαίρομαι που προκαλέσατε αυτό το διάλογο.